Δεν ξέρω, ο κόσμος ασχολείται και καλώς ασχολείται όσοι ασχολούνται, ξέρω εγώ, με τα φανταστικά πράγματα που συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ. Κάποιοι άλλοι ασχολούνται και καλώς ασχολούνται, Κώστα, λέω εγώ, με τους ημιτελικούς του Europa League, διότι σου λέει εμείς μπαλίτσα, πώς το λένε, θέλουμε να δούμε. Αλλά όσοι κοιτάνε και λίγο παραέξω από τα στενά σύνορα της γειτονιάς και της χώρας, ναι, ξέρουν ότι σήμερα άλλα είναι τα θέματα. Είναι στενά σύνορα της γειτονιάς και της χώρας του Europa? Αν έχεις παίξει. Αν έχεις παίξει είναι. Γιατί τα κάνουν με κόσμο αυτοί οι άνθρωποι τα παιχνίδια? Δεν ξέρω. Γιατί μην βάζουν 3.000 αστυνομικούς να γεμίζουν οι κερκίδες, να είναι ωραία. Αυτό το ωραίο 1050 άτομα και 3.000 αστυνομικοί. Είναι φανταστικό έτσι. Γιατί δεν φέρουν αστυνομικοί τα σόγια τους να γεμίσει το τέτοιο? Δηλαδή, να φέρει ο αστυνομικό, να φέρουμε εδώ πέρα την οικογένεια, 3.000. Από 3-4 άτομα να φέρει ο καθένας. Δεν έχει καμία λογική. Πώς δεν έχει? Σε παράδειγμα, στην Ελλάδα ζούμε, όλα έχουν λογική. Θα πει δεν έχει καμία λογική? Που έχει τόσους πολλούς, εννοείς? Ναι. Είναι για απ' έξω, μην γίνει τίποτα. Δεν είναι για μέσα. Απλώς σκεφτόμαι το εξής, πως ακόμα και κόσμος να υπήρχε, ναι, τόσοι θα ήταν πάλι. Όχι, θα ήταν πολύ περισσότερο. Πόσοι θα ήταν? Πόσοι ήταν πάλι? Από 3.000. Έχει ιδέα τι σημαίνει 3.000? Νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, νομίζω, ναι, ότι στο τελικό που έγινε μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ πριν 5 χρόνια. Ναι. Ήταν 8.000 ή 9.000 συνολικοί. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν το θυμάμαι. Γιατί μέχρι 5 θα σκεφτόμουν, αλλά τώρα τόσους πολλούς που λες. Γιατί είχε 23.000 κόσμο στις Κερκίδες. Ναι. Σύνολο το πλάνο του πώς θα έρθουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ από την Εθνική Οδό, από πού θα έρθουν, από ποιο σημείο θα προσεγγίσουν το ΆΚΑ κλπ. Νομίζω ότι είχε 8.000 ή 9.000 αστυνομικούς. Μάλιστα. Που μας φάνηκαν πολλοί και τότε, αλλά σκέψου τώρα, θα είναι 3.000 αστυνομικοί για 1.050 άτομα. 1.040. Συγγνώμη. Ναι. 1.040. Μην δίνω 10 άτομα παραπάνω. Αν και μαθαίνετε, το είπα πριν και ο Μάνος, και ναι, υπάρχουν πληροφορίες, δεν θα είναι ούτε καν 1.040. Oh. Ότι μειώθηκαν οι προσκλήσεις της ΕΠΟ και θα έχουμε τελικά 900. Δηλαδή 120 δύο ΠΑΕ, 240 και άλλοι 660. Περίμενε. Αντί για πώς ήταν. Ήταν 600 της ΕΠΟ. Για 800. Συγγνώμη, ήταν 800. Ήταν, θα σου πω. Ήταν 600. Ήταν και από 100, 100 για σόγια, ναι. Ναι, θες μου, ότι ήταν 120 κάθε ομάδα, 240. Έχουμε ένα γκολ εδώ πέρα, θέλω να σου πω, από τη Βαλένθια. Μόλις τώρα. Μάλιστα. Το 10ο λεπτό, 11ο λεπτό. Μάλιστα. Να, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Αρχίσαμε. Να τώρα. Να, αυτά γίνονται. Και πολύ αργήσαμε. Ναι. Καλάτε. Λοιπόν, έτσι που λες, ήταν 600 η ΕΠΟ και 120-122-40 οι προσκλήσεις για τις δύο ομάδες. Και από 100, και από 100, ναι, 1040. Τα 120-120 και τα 100-100 παραμένουν. Ναι. Τις ΕΠΟ μειώθηκαν. Ναι. Δηλαδή από τα 440, λοιπόν, από τα 440 τα βγάζουμε. Ναι. Άρα από 600. Άρα από 600 γίναν 460. Μάλιστα. Και θα έχουμε 900, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ναι. Οπότε έχουμε 3.000 αστυνομικούς για 900. Πια. Και για 1.040 μα ήταν δηλαδή. Τι θα άλλαζε τώρα? Λέω και για 1.040 ήταν. Δεν ξέρω τώρα. Απλώς όταν είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, για να είναι το στρογγυλό, να είναι αρέσει. Γιώργο Δημήτρη Θανάση, αυτόν! Το νου σας, κυκλώστε τον. Καθένας μπορεί να έχει την προσωπική του συνοδεία στο μάτς. Κοίτα να σου πω, είναι 3.000, έτσι. Είναι για τον κόσμο που είναι μέσα. Είναι για τον κόσμο που μπορεί να έρθει απ' έξω. Ναι. Και εγώ λέω ότι μια σημαντική αστυνομική δύναμη πρέπει να διαδεθεί για τα δημοσιογραφικά. Λέω εγώ. Ναι. Μια σημαντική δύναμη. Δηλαδή, μην βάλουμε έναν δύο εκεί πέρα να υπάρχουν. Ας βάλουμε μια σημαντική δύναμη. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Γιατί στα δημοσιογραφικά έχουν γίνει και έχουν γίνει. Έτσι, δηλαδή, αν έχουν γίνει. Αν είχε μιλιά ο χώρος των δημοσιογραφικών, το ΑΚΑ. Όχι μόνο το ΑΚΑ. Τι το ΑΚΑ. Εντάξει. Και άλλων, αλλά και το ΑΚΑ λόγω συγκεκριμένα, γιατί έχουν γίνει μυθικές ιστορίες στα δημοσιογραφικά του ΑΚΑ, έτσι. Ναι. Να τα λέμε. Ναι, υπάρχει περίπτωση. Και αρκετά σοβαρή κιόλας. Ναι. Για την ακρίβεια, η πιο σοβαρή, ίσως θα έλεγα εγώ. Ναι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πιθανώς να είναι και πιο σοβαρή. Εντός γηπέδου, εστία έντασης. Αυτό σου λέω. Γιατί θα είναι και δίπλα-δίπλα. Δεν θα υπάρχουν κρεζόνες στα δημοσιογραφικά. Σωστό. Mm. Σωστό. Οπότε εκεί μπορεί να έχουμε θέμα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι μια. Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, αλλά είναι μια σπουδαία πρωτοτυπία. Ότι θα είναι 3.000 αστυνομικοί για 900 ανθρώπους. Πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Ναι. Και μπράβο μας, δηλαδή. Και μπράβο μας, σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω πώς θα είναι μέσα. Αν δεν θα είναι χίλιοι μέσα.
Να είναι ένας μέναν. Και τι να κάνω, κάθω απ' έξω. Γιατί να μην κάτσουν μέσα να δουν πλέον και την μπάλα, δηλαδή. Αλλά δεν είπε γιατί θα φοβούνται για τα. Έχουν, ναι, αν έχουν πληροφορίες ότι μαζεύεται ο κόσμος απ' έξω ή ότι ξέρω εγώ οτιδήποτε, θα βγουν. Να. Τέλος πάντων. Κάτι μπορεί να γίνει, πάντως. Ξέρω εγώ. Ω! Τι. Παραλίγο 2-0. Βαλένθια, Παραλίγο τάκα-τάκα μπαμπαμ. Mm. Παιδιά, επίσημοι γυναίκες, παιδιά από τους 900, δεν ξέρω γιατί θα κάνει η ΕΠΟ, γιατί ούτε τι θα κάνουν οι ομάδες. Οι ομάδες. Φαντάζομαι ότι αυτές που πήραν οι ομάδες, οι προσκλήσεις, και τις ΕΠΟ οι προσκλήσεις, βασικά όλοι, αυτό που λέμε επίσημα, σε αυτό το χώρο θα είναι. Εκτός από την 29 και την 31 που είπαμε ότι θα είναι κάποιος κόσμος, mm-hmm. φαντάζομαι όλοι λίγο πολύ κεντρικά, θυμάμαι, μιλάμε για 1000 άτομα, που να είναι δηλαδή. Κεντρικά θα είναι όλοι. Πώς θα είναι γυναίκες, παιδιά, πού να το ξέρουμε. Γυναικόπαιδα θα είναι σίγουρα οι συγγενείς, σωστά. Ναι. Και από εκεί και πέρα, τώρα σε όσα γυναικόπαιδα δοθούν προσκλήσεις από εκεί και πέρα από τις ομάδες ή από την ΕΠΟ. Αλλά αυτό ποτέ δεν ξέρεις πώς θα κάτσει, γιατί ούτε ξέρω πώς πάνε προσκλήσεις από την ΕΠΟ. Την πήρε κάτι και τη δίνει σε όλους. Εγώ δίνω στις διάφορες apps, για παράδειγμα, κάποιες προσκλήσεις και οι apps δίνουν σε δικούς. Πού να το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Πότε ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Τάσο, τέλος πάντων, για εσένα. Που... Ναι. Ό,τι γουστάρει κάνει η ΕΠΟ, ρε παιδί. Ναι, αυτό. Θα δώσω λογαριασμό που θα δώσει. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Επειδή αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε το Σάββατο και επειδή δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν με άφησες να μιλήσω για τη σπουδαία είδηση της μέρας, εγώ θα το κάνω τώρα, θα το κάνω τώρα γιατί νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, γενικώς έχετε το νου σας, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα, πριν από 2,5 ώρες για την ακρίβεια, ότι προχώρησαν στην κατάσχεση ενός φορτηγού πλοίου που ανήκει, πού λέτε? Πού? Στη Βόρεια Κορέα. Ο λόγος? Διότι λέει παραβίασε τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί για παράνομη διακίνηση κάρβουνου, λέει. Και όχι εγώ... άλλο κάρβουνο, ρε παιδιά. Και τι εγώ... κάνετε, μωρέ. Και εγώ λέω ότι αεροπορικές επιδρομές έχουν γίνει για πολύ λιγότερα, λέω εγώ, από τέτοια. Οι αφορμές εύκολες είναι και μιλάμε για πλοιάρα τώρα, έτσι, μιλάμε για το πλοίο 17 τόνους, έτσι. Δεν τα μιλήσανε καλά τελευταία φορά ο Τραμπ με τον Μαρκαριστό? Τα μιλήσανε, τελικά. Δεν τα μιλήσανε, βεβαίως και τα μιλήσανε. Τα μιλήσανε. Μια χαρά τα μιλήσανε. Επειδή στο τρόπο τα μιλήσατε, είδες εκείνο το φανταστικό βίντεο, το οποίο θα έπρεπε να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους. Με τη στιγμή της άφηξης του Μαρκαριστού Τζούνιορ με το τρένο. Ναι, βεβαίως. Να το πούμε αυτό για όσους τυχόν δεν το έχουν δει, ότι υπήρξε ένα φανταστικό βίντεο, κυρίες και κύριοι, όπου δείχνει το τρένο που μεταφέρει τον Μαρκαριστό Τζούνιορ να φτάνει στον τόπο της συνάντησης. Γκόλ Άρσεναλ, μόλις σοφαρίζει. Μπαμεγιάνγκ. Λοιπόν, ναι, ένα στο 17. Μια χαρά. Ο Μπαμεγιάνγκ ήταν ή... Δεν ήταν ο Μπαμεγιάνγκ. Για να δούμε ποιος ήταν. Ή ο Πελακαζέτ. Εγώ θέλω πάντα να σχολώ ο Λακαζέτ. Πάντα για λόγους που έχουμε. Πάντα. Για λόγους τατουάζ. Πάντα. Έτσι. Όλα τα γκολ εμπά, ξέρω εγώ, βάλει η Arsenal 80 γκολ μες στη χρονιά ο Λακαζέτ. Ναι, 17.000 τόνους, ναι, συγγνώμη, 17 τόνους. 17.000 τόνους, ναι. Λοιπόν, όλα τα γκολ Λακαζέτ και όλα τα παιδάκια να αρχίζουν να κάνουν τατουάζ στη φάτσα του στα κολομέρια του. Μικρά και μεγάλα παιδιά. Ωραίο γκολ κιόλα. Ναι. Ο Λακαζέτ κάνει την κεφαλιά και ο Μπαμεγιάνγκ τον γκολ. Εντάξει, τρίζει λίγο το τατουάζ. Πολύ ωραίο γκολ, παιδί μου. Εντάξει, ναι, πολύ ωραίο. Κάνει κεφαλιά, βγάζει τον Μπαμεγιάνγκ και τον που πιέζεται με ένα ωραίο εξωτερικό από το ύψος περιοχής. Θα προσπαθήσουμε κάπως να το περιγράψουμε. Σκόραρι, πολύ ωραίο. Ωραίο, έτσι ζυγισμένο. Ωραίο. Πράξεις μπάλα για να το κάνεις. Πράξεις πολύ μπάλα. Λοιπόν, ωραία. 1-1 λοιπόν. Και φεύγει λίγο άγχος από την Άσα γιατί με ένα 0 ο Σονάταν είχε λίγο άγχος. Έτσι πήγαμε στον 1. Αλλά παιδιά, έχουμε πολύ ματς μπροστά. Μιλάμε για πολύ ματς μπροστά. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό που λέγαμε. Υπάρχει το φανταστικό βίντεο που φτάνει το τρένο του Μαρκαριστού Τζούνιορ και συμβαίνουν ταυτοχρόνως δύο πράγματα. Καταρχάς, υπάρχουν δύο τύποι οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα ορισμένο σημείο της πλατφόρμας και απλώνουν ένα μπορντό χαλί ακριβώς στο σημείο που ξέρουν ότι θα σταματήσει, που είναι το βαγόνι από το οποίο θα κατέβει ο Μαρκαριστός, στην πόρτα ακριβώς, δηλαδή με ακριβή εκατοστού δηλαδή το απλώνουν. Αλλά το καλύτερο είναι ότι υπάρχουν δύο τύποι οι οποίοι
καθώς το τρένο είναι μεν σε φάση επιβράδυνσης, αλλά εν κινήσει ακόμα. Mm-hmm. Λοιπόν, δύο τύποι οποίοι με άσπρα γάντια στα χέρια και με ντύσιμο μπάτλερ και με κάτι μαντιλάκια στα χέρια, κάτι άσπρα μαντίλια, καθαρίζουν το τρένο απ' έξω. Mm-hmm. Καθαρίζουν δηλαδή τα πόμολα, την πόρτα του τρένου και το παράθυρο απ' έξω, την ώρα ξαναλέω που το τρένο είναι εν κινήσει mm-hmm. ακόμα. Είναι, έτσι πρέπει, είναι υπέροχο, ρε, έτσι πρέπει, είναι υπέροχο. Ναι. Είναι φανταστικό. Δηλαδή, το μόνο ωραιότερο που θα μπορούσα να σκεφτώ στην αυτό το βίντεο είναι να κατέβει ο μαρκαριστός mm-hmm. και την ώρα που προχωράει είναι ένας λουστράκος ο οποίος να του κάνει τα παπούτσια την ώρα που περπατάει όμως. Χωρίς σταματάει να το αγιαλίζει. Mm-hmm. Φανταστικό. Για πες μας λοιπόν για το καράβι αυτό. Ένα καράβι παλιό, σαν πιο κάραβο. Το καράβι αυτό λοιπόν το τσιμπήσανε. Για το λόγο υποτίθεται, γιατί παραβέστε τη διεθνή κυρίω για παράμε διακίνηση κάρβων. Το πλοίο θέλω να πω, γιατί κάποιοι μπορούν να πούνε ότι είναι σημειολογικό, κάποιοι μπορούν να πούνε ότι είναι και κάτι παραπάνω. Το όνομα του πλοίου είναι Wise Honest. Wise? Wise Honest. Μάλιστα. Σοφοτήμιο. Ναι. Θα μπορούσαμε να το πούμε. Ναι. Κάπω. Λοιπόν. Είναι παράνομο να φέρει κάρβουνο. Για πλουτόνιο θα το καταλάβαινα. Για οτιδήποτε. Για καύσιμα, ξέρω εγώ, ναι, ουράνιο, ναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, κάτι άλλο. Δεν ξέρω τώρα. Ωραία. Βεβαίως τώρα, για να το δέσουμε με το υπόλοιπο, όλα αυτά γίνονται διότι την προηγούμενη εβδομάδα, πιθανώς, λέω εγώ, η Βόρεια Κορέα έχει κάνει δύο φορές δοκιμαστική εκτόξευση πυράβλων μικρής εμβέλειας, έτσι. Ενώ το είχε σταματήσει κανένα χρόνο. Και οι συζητήσεις φυσικά γίνονται για την αποπυρηνικοποίηση. Θυμάστε, έτσι, συζητήσεις Τραμπ Μακαριστού Τζούνιορ. Αλλά δύο δοκιμούλες τις κάναμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, είχαμε να ξεστοκάρουμε. Τα είχαμε εκεί πέρα. Θα χαλάγανε. Εντάξει, δύο δοκιμές εσείς, τσουπ. Ναι. Ένα πλιαράκι τσιμπάμε εμείς. Εντάξει, ο Πονοδοντοστογεύσκη και λέει κάτι το οποίο μπορεί να είναι η λύση του γρίφου. Λέει μήπως το πλοίο της Βόρειας Κορέας ήταν ΕΚΑ. Μπορεί να ήταν ΕΚΑ. Δεν το ρωτήσαμε. Ναι. Δεν το ρωτήσαμε. Μπορεί να ήταν ΕΚΑ. Ναι, μπορεί να ήταν ΕΚΑ τελικά, ναι. Αν ήταν ΕΚΑ, εξηγούνται πολλά. Έτσι. Θα δούμε. Θα δούμε και παρακολουθούμε και τα tweets. Δηλαδή, αν δούμε πλέον tweet από το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων, το επίσημο, το αντίστοιχο σμαπέ της Βόρειας Κορέας, το οποίο να λέει Give me to Kappa Rho in triangular radar. Ξέρεις, και το αφήσει έτσι, θολό σημαίνει ότι έχουμε θέμα. Λέω τώρα, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, τον Golden Παμελιάκ θύμισε το σου του Βλάβης με το εξωτερικό στο Camp Nou. Έχεις δίκιο. Ναι, αλλά εκείνο δεν πήκε. Κατάλαβες τι γίνεται. Τι μάτσα αυτό, ρε, εσύ. Τι πίκρα να έχεις μείνει σε αυτό το μάσε. Ρομπέρτο Μπονάνο, έτσι. Ρομπέρτο Μπονάνο. Όχι, είναι πίκρα, γιατί ήταν ο Ρομπέρτο Μπονάνο στο τέρμα. Δεν ήταν ο Ρομπέρτο Μπονάνο τώρα, ήταν όλοι. Όχι, ήταν ο Ρομπέρτο Μπονάνο που γκρέμισε το Μανώλη τώρα. Δηλαδή αυτά τα ξεχνάμε. Εντάξει, τίποτα δεν ξεχνάμε τώρα. Πώς δεν δίνονται αυτά τα πέναλτι, ρε. Λεπτό προς λεπτό δεν θυμόμαστε το παιχνίδι. Μέσα στην καρδιά μας έχει χαραχτεί. Και τον γκολ του Κωνσταντίνου και όλα. Και ευκαιρίες του έχει καθυστερήσει η Μπαρτσελόνα και το πέναλτι που δεν δίνεται και το σου του Βλάοβιτς. Όλα έχουν χαραχτεί, όλα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων. Καλά, αυτό δεν ήταν πέναλτι, δεν το χαρακτηρίζει απλώς πέναλτι. Ναι. Τώρα μιλάμε πέναλτι και καλείς ελάτε μαζέψτε τον, ναι. Τον κύριο, ας πούμε, αυτόφορο τώρα. Δεν μιλάμε για πέναλτι απλώς. Συγγνώμη τώρα. Τι να κάνουμε, Γιάννη μου, εφαλώνα από τότε ήταν. Τι να κάνουμε, τόσα χρόνια εφαλώνα. Σε εμάς τους καημένους βρήκε να δείξει την πυγμή της η εφαλώνα. Τι να γίνει. Στο μικρό φτωχό Παναθηναϊκό, ε. Τι να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Συγκινητικό σήμερα, πρέπει να πούμε έτσι για να γυρίσουμε στα αγωνιστικά. Το βιντεάκι το οποίο έχει κυκλοφορήσει από τα πολλά που κυκλοφόρησαν χθες, το πιο ωραίο νομίζω είναι αυτό με τον ήρωα της βραδιάς. Ναι. Μετά που πηγαίνει στη μεικτή ζώνη και του δίνει ένας άνθρωπος να δει. Του δίνει κινητό και ακουστικά για να δει την περιγραφή του γκολ από συμπατριώτες του. Και συγκινείται πολύ. Εντάξει, ήταν όλα πολύ ωραία, ρε παιδί. Να. Δηλαδή και ο Φέρντιναντ και ο Στίβ Νας. Που το συζητάγαμε και το μεσημέρι με τον Μάκη, δεν ήξερα ότι είναι τόσο ποδοσφαιρικό. Ναι, 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 τότε είναι. Ο Τίμιος, ο Πεχταράς, ο Καναδός. Είναι. Και του Ποτσετίνο. Γενικά έχει πολύ συγκίνηση όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ακόμα και ο τρόπος που έγινε η κουβέντα διαδικτυακά από αυτό που βγάλε ο Άγιαξ, τα αναχώρια που βγάλε και μετά την παρηγοριά στο Twitter από την τότε. Ναι, πολύ ωραία ήταν αυτό. Όλα, ρε παιδί μου, όλα είναι ποδόσφαιρο και όλα είναι ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Ό,τι έγινε.
Όπως εδώ ακριβώς δηλαδή. Ένα πράγμα ακριβώς ίδιο. Ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Δεν τόσο πολύ που δεν τα ξεχωρίζει. Δηλαδή, και λες τώρα αυτό αφορά τα ναι. δικά μας, τώρα είναι για το, ναι. είναι για το Άγιαξ Τότεναμ. Ναι. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ακόμα και ο τύπος στην εξέδρα, ας πούμε, που πηγαίνει να τον παρηγορήσει με τον μπάφο στο χέρι, πολιτισμός. Ναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, κλαίει αυτός και από πίσω βγαίνει ένα χέρι και κατά ένα μπάφο. Και λες, εντάξει, θα είναι καλά σε λίγο αυτός. Ναι. Δεν είναι καλά τώρα, σε λίγο θα είναι καλά. Έτσι, έτσι. Και μια που λέμε για τον, για τον ήρωα της, της ημέρας, να πούμε ότι μια και το συζητάγαμε και πρόσφατα όλο τυχαίως, ο Λούκας Μόουρα ή Μούρα, τέλος πάντων όπως θέλετε πείτε τον, λοιπόν, έγινε ο 10ος άνθρωπος στην ιστορία στον οποίο η ΕΚΙΠ έδωσε δεκάρι. Δεν μας χαίζει η ΕΚΙΠ τώρα. Άιντε, τα έχουμε ξαναπεί. Το είπε η ΕΚΙΠ και μάτια δεν έχουμε να βλέπουμε που το είπε η ΕΚΙΠ. Για μόνο ο 10ος μόνο. Έχουμε. Εντάξει, και μια πάρα. Μια... Έλα μου, εντάξει. Και το France Football που δίνει την χρυσή μπάλα και ζητάει συγγνώμη. Εντάξει, τι είπαμε. Και εκεί που δίνει τα δεκάρια με το σταγονόμετρο. Και χεστήκαμε. Και χεστήκαμε. Αν έδωσε το 10ο δεκάρι, μόλις το 10ο δεκάρι εκεί στον, στο Μόουρα. Εντάξει, επειδή έχω χάσει επαφή, οι ελληνικές εφημερίδες, νομίζω που μπορεί να μας ενημερώσει κάποιος καλός άνθρωπος ενδεχομένως, εξακολουθούν να βάζουν βαθμολογίες στους παίκτες. Δεν το ξέρω κι εγώ. Φαντάζομαι πως ναι, ναι, γιατί ναι. Είναι, είναι ένα από τα στοιχεία που δεν πρέπει να. Όχι, πρέπει να υπάρχει. Που δεν θα έπρεπε να, να λείψουν. Ναι. Εάν εξακολουθούν να βάζουν βαθμολογίες στους παίκτες, γιατί αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Mm-hmm. Παίζουν πολλά 8-9 δεκάρια. Δηλαδή 5-6-7 καταλαβαίνω πως μπορούν να παίζουν. Στο ελληνικό πρωτάθλημα λοιπόν. Για το ελληνικό πρωτάθλημα. Για το ελληνικό. Για ξένους αγώνες τι βαθμολογίες. Γιατί να βαθμολογήσουμε. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς τα μούτρα να βαθμολογήσουμε ένα αγώνα της Champions League. Εννοείται ότι έχουμε τα μούτρα και τη γνώση και τη. Και τη γνώμη, έτσι. Λοιπόν, περιμένουν από εμάς στο εξωτερικό να δουν τι έχουμε βάλει για να δούμε. Δηλαδή, ναι, στείλτε τα πριν το τυπώσετε. Ναι. Στείλτε βαθμολογίες να δούμε, είμαστε κοντά, ναι. Έχουμε κάποια απόκληση. Ναι. Όχι, εγώ με νοιάζει για το, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Βάζουμε ακόμα 8-9 δεκάρια. Δηλαδή, είμαστε άπλες, είμαστε απλοχέριδες ακόμα σε αυτές τις βαθμολογίες. Δεν ήμασταν ποτέ, ρε παιδί μου, φοβερά. Εγώ θυμάμαι ότι ήμασταν αρκετά φιδωλοί στις βαθμολογίες. Πέρα από, ξέρω εγώ. Ανάλογα στην εφημερίδα. Ναι, δεν μιλάμε τώρα για. Μα γι' αυτό λέω. Οπαδικά. Αν μας βλέπεις οπαδικά, εντάξει. Ανάλογα στην εφημερίδα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, όχι. Okay. Μας στέλνετε επισήμως, βλέπω εδώ για τα. Ναι. Την ιστορία. Μας λέει ο Μιχάλης στο Λονδίνο, λέει, επειδή δουλεύω σε αυτό. Όλες οι συναλλαγές, λέει, και οι πωλήσεις προϊόντων με Βόρεια Κορέα, Ιράν, Σουδάν και κάποιες άλλες χώρες απαγορεύονται διεθνώς από ανεξάρτητες αρχές της Δύσης. Με βαρύτητα τις κυρώσεις για εταιρείες και τράπεζες που τις επιτρέπουν. Ωραία, άλλο πράγμα δεν ήταν το κάρβουνο, ήταν ότι έγινε αγοραπολισία με Βόρεια Κορέα. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα. Αν ήταν μέσα κάρβουνο ή πλουτόνιο, ναι. Οτιδήποτε δεν μπορεί. Άρα έχουμε εμπάργκο ανάμεσα σε συγκεκριμένες χώρες. Εμπάργκο για συγκεκριμένες χώρες. Εμπάργκο υπάρχει ακόμα στη Βόρεια Κορέα, δεν υπάρχει. Υπάρχει νομίζω. Ναι, ενώ επειδή λέει, ναι. Αναφέρει και το Ιράν και το Σουδάν. Ναι. Εδώ πέρα. Μάλιστα. Άρα, εντάξει. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει, πώς θα πάει η δουλειά. Λοιπόν, να πούμε ότι το Chelsea Eintracht είναι στο 0-0. Το παρακολουθούμε λιγότερο, είναι αλήθεια, από το Valencia Arsenal, γιατί είχαμε και εκεί πέρα τα γκολάκια. Δεν έχω δει ακριβώς τι έχει γίνει, δηλαδή αν είναι παιχνίδι με φάσεις, με τέλος πάντων, ξέρεις. Με καλό τέτοια, τέτοιο, ναι, ναι, με ρυθμό δεν το έχω, δεν το, ναι. Έχω, δεν το έχω αυτό καθόλου. Τέλος πάντων, μιλώντας για βαθμολογίες, ξέρετε εσύ ότι βγήκαν οι κορυφαίοι παίχτες της Super League, ναι. Σε ψηφοφορία, την οποία κάνανε ποδοσφαιριστές και προπονητές μόνο. Μάλιστα. Αυτές που λέμε ότι μετράνε, επειδή δεν ήταν ούτε δημοσιογράφων, ναι. Ούτε κόσμου. Οι προπονητές συγκεκριμένα που βγάλαν τους ποδοσφαιριστές ψήφισαν τρεις ποδοσφαιριστές. Όχι από την ομάδα και απογορευόταν, ναι. Και βάλαν σειρά προτεραιότητας, δηλαδή 1, 2, 3. Mm-hmm. Και οι παίκτες αντίστοιχα ψήφισαν τρεις προπονητές, όχι φυσικά τον προπονητή της ομάδας, ναι. Τους, πάλι με ιεράρχηση. Λοιπόν. Καλύτερος παίχτης σύμφωνα με τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές της Super League ήταν ο Κώστας Φορτούνης, mm-hmm. παίχτης χρονιάς, με 98 βαθμούς μάζεψε. Πολύ κοντά ο Βιερίνια με 93, αλλά δεύτερος. Και από εκεί και πίσω το χάος. Mm-hmm. Δηλαδή Κουλούρης 44 βαθμούς, ο Πόνσε με 25, Μπίσες Βαρκεμάνταλος με 17, Μάτος 15, Πασχαλάκης 12, Ματέο Γκαρσία Ποντένση Γκιγέρ με 7, Μασούρας και Μπερτόλιο με 5. Χαίρομαι γιατί το κάναμε την κουβέντα την άλλη φορά στους τρεις. Σου είπα Βιερίνια, Κουλούρη και Φορτούνη. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν. Και για προπονητές,
Λουτσέσκου είναι πρώτος, mm-hmm. 85 βαθμούς. Δεύτερος ο Κάναντι, mm-hmm. με 76. Τρίτος ο Γιώργος Δόνης, με 51 βαθμούς. Τέταρτος ο Παντελίδης, με 42. Πέμπτος ο Χάβος, με 29. Έκτος ο Δέλλας, με 27. Έβδομος ο Μάρτινς, με 20. Έβδομος ο Μάρτινς. Ναι. Αρκετά κάτω, νομίζω. Κάτσε ρε εσύ. Αρκετά κάτω. Δηλαδή, έβδομος ο Μάρτινς. Εγώ τον είχα για τρίτο-τέταρτο εκεί, όχι δεύτερο. Γιατί αν με ρωτήσει Λουτσέσκου, Κάναντι θα έλεγα κι εγώ. Γιατί όχι δεύτερο. Ολυμπιακός θα μπορούσε και δεύτερο. Θα μπορούσε και δεύτερο. Έπαιξε πολύ ωραία μπάλα σε ένα μεγάλο κομμάτι τη σεζόν. Γιατί όχι δεύτερο. Μου κάνει εντύπωση. Εγώ του ποδοσφαιριστέ. Εγώ του ποδοσφαιριστών. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε γιατί αυτό ακριβώς δεν ήταν θέμα κόσμου εδώ πέρα. Ψηφίσανε του προπονητέ, ψηφίσανε οι παίκτε. Δεν το αμφισβητώ ή το προσπαθώ να προσβάλλω το κύρο στη διαδικασία. Μου κάνει όμω τρομερή εντύπωση να είναι έβδομο ο Μαρτίν. Ναι, ναι, είναι έβδομο. Όγδος ο Ζουνίδης με 12 και ένατος ο Γιώργος ο Παράσχος με 7. Και εκεί λοιπόν, έχουμε γκολ ιστορία. Το βάλει Chelsea. 1-0. Πάμε να ακούσουμε και δελτίο πολιτικών ειδήσεων και γυρίζουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα με τον Κώστα Κυριάκη στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιάννη Σταυρόπουλο στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να αρχίσετε να καλείτε μετά τις 12 και μέχρι τις 2 για να βγείτε εδώ στον αέρα. Διονύση Δεσίλας και Ηρακλής Αντίπας ακολουθούν. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως το σταθμό και την εκπομπή με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σας τηλέφωνο γράφετε Super FM ένα διάστημα. Το μήνυμά σας αποστολή στο 19619, 0,31 λεπτά του ευρώ η χρέωση του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου. Ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr. Πάνω στην κεντρική κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Emails όπως πάντα στο ramagia05@yahoo.gr οποτεδήποτε θέλετε, γιατί εκεί μένουν. Fightclub2.0 για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής στο Facebook και να σας ακολουθήσετε εκεί πέρα. Αλλά όχι μηνύματα, παρακαλούμε, από εκεί την ώρα της εκπομπής. Οποιαδήποτε άλλη ώρα ευχαρίστως. Αν την ώρα της εκπομπής δεν κοιτάμε από Facebook. Και το ίδιο πράγμα, Fightclub2.0 στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Για να κατεβάσετε το application της εκπομπής μαζί με ωραίες μουσικούλες που έχουμε βάλει μέσα και διάφορα άλλα πράγματα δωρεάν εννοείται και άνευ διαφημίσεων. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Παραμένουν τα πράγματα ως έχουν. Βαλένθια Arsenal, είμαστε στο 40 λεπτό. Το παιχνίδι είναι στο 1-1. Θυμίζω αν και στο σκορ Γκαμεϊρό στο 11, εσοφάρισε ο Μπαμεγιάνγκ στο 17 για την Arsenal. Και στο παιχνίδι της Chelsea με την Άιντρακ Φραγκφούρτης είμαστε 1-0 με τον γκολ του Λόφτους Τσικ από το 28. Έχει πάρει προβάδισμα η Τσέλσι και άρα τώρα η Άιντρακ ψάχνει ένα γκολ για να οδηγήσει το παιχνίδι σε σκορ παράταση. Εδώ είμαστε στο 39, έχουν έτσι ένα 1,5 λεπτό διαφορά περίπου τα δύο παιχνίδια. Λοιπόν, πρέπει να πούμε τώρα έτσι, διάφορα πραγματάκια. Ότι μεγάλο Σλάι ναι. Ετοιμάζεται να πάει Κάνες ναι. Και να παρουσιάσει αποκλειστικά σκηνές από νέο Ράμπο, έτσι. Ναι. Στις Κάνες όπου θα του κάνουν εορταστική εκδήλωση για τα 50 χρόνια καριέρας. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει, 50 έτσι. Φανταστικό. Εντάξει, απίθανο, απίθανο. Και τι καριέρας, έτσι. Ναι. Και τι καριέρα, δεν είναι απλά μια καριέρα, είναι τι καριέρα είναι. Έτσι. Λοιπόν, 72 πλέον ο Σλάι, είναι το τιμόμενο πρόσωπο, 24 του μήνα. Και θα παρουσιάσει τέλος πάντων σκηνές εδώ για το Ράμπο 5, το οποίο αναμένεται, θυμίζω, το φθινόπωρο, το τελευταίο αίμα. Θα δούμε. Μήπως είναι το 6. Συγγνώμη. Όχι ρε. Τι όχι. Ράμπο. Δεν θα έχω χαστεί. Νομίζω είναι το 6. Μήπως είναι και... Τα ρόκι είναι περισσότερα. Τα ράμπο είναι πιο λίγα. Κόλλησα τώρα. Όχι, 5 ρε. 5. Τόσο λάθος θυμάμαι.
Νομίζω είναι παραπάνω. Εγώ νομίζω είναι το πέμπτο. Εντάξει, οκ. Εγώ νομίζω είναι το πέμπτο. Το τελευταίο αίμα. Αυτό. Λοιπόν, νομίζω το πρώτο ράμπο είναι το πρώτο αίμα. Ναι, μα γι' αυτό τώρα ναι, είναι το τελευταίο αίμα. Ναι, θυμίζουμε ότι ναι, το πρώτο ράμπο είναι 1976, αν δεν απατώ, ή 5. Ή 5 ή 6. Το Ρόκι δεν ήταν τότε. Α, το Ρόκι, ναι, μωρέ, και λέω βλακίες, συγγνώμη. Άκυρο, ναι. Να μου δεις το ράμπο, το τελευταίο αίμα. Ο μεγάλος Τζο Ράμπο πηγαίνει στο Μεξικό. Mm-hmm. Έτσι, να πούμε ποιο είναι το story. Για να σώσει την κόρη ενός φίλου μετά την απαγωγή της από μεξικανικό καρτέλ. Δηλαδή μπαίνει λίγο μέσα στη φάση. Mm-hmm. Θα ζήσει τη φάση. Mm-hmm. Έτσι, προσπαθεί να είναι προφανώς. Πώς να είναι. Κατά το δυνατόν πιο σύγχρονο, ας το πούμε, λίγο πιο μέσα στη Μεξικά. Μεξικανικό καρτέλ. Εντάξει. Mm-hmm. Κολλάει αρκετά με την εποχή. Εντάξει, και μένει να δούμε αν θα σκοτώσει τον ήρωα ή όχι. Ναι. Γιατί είναι και αυτό ένα. Δηλαδή, αν θα κλείσει η ιστορία, πια. Να σου πω κάτι, να σου το πω διαφορετικά. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να τον γυροκομίσει τον ήρωα, όχι, αλλά όχι. Να τον γυροκομίσει. Θέλω να πω κάτι ηρωικό θα γίνει. Ναι, δηλαδή... παιδί μου. Μπορεί όμως, παιδί μου, να ξαναγυρίσει στο δάσος που τον γνωρίσαμε στο πρώτο ράμπο. Ναι. Μπορεί... και να εξαφανιστεί εκεί, ναι, για πάντα, ναι, ναι, ας πούμε. Ναι, και να αφήσει τα κόκαλα του εκεί, ας πούμε. Μ' αρέσει. Ελέφαντας λίγο. Ναι. Φάση. Νεκροταφείο ελεφάντων. Ναι, ναι, ναι. Ή μπορεί να τον. Ξέρεις, να τον θανατώσει. Πεθαίνει ο Τζον Ράμπο. Πεθαίνει ο Τζον Ράμπο, ναι. Α, θέλει αυτό. Τελευταίο αίμα είναι. Το πρώτο ήταν τελευταίο αίμα. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Και θα έχει κοντά μαλλιά, μας ενημερώνει ο Βλατεύες. Ναι. Ναι. Δεν θέλω να θανατωθεί ο Τζον Ράμπο, ρε εσύ. Καλή, δηλαδή, ο Τζον Ράμπο έχει επιζήσει, ξέρω, 40 χρόνια. Ναι. Και θα θανατωθεί. Ο Τζον Ράμπο. Είναι και 72 χρονών. Ναι, ρε, αλλά είναι ο Τζον Ράμπο. Θέλω να πω. Στο Μεξικό. Ρε φίλε, είναι ο Τζον Ράμπο. Σκέψου. Είναι το καρτέλ, έλεγε. Ρε φίλε, είναι ο Τζον Ράμπο. Δεν είναι μια ταινία που έχει πάει, ξέρω, σε sequel και έχει ήρωα, ας πούμε, έναν, ξέρω, ασφαλιστή. Ρε παιδί μου, είναι 72 όμως. Τι θες 72 χρόνια να πάω να μπλέξει με το καρτέλ. Γιατί μπορεί, γιατί είναι ο Τζον Ράμπο και ο Τζον Ράμπο δεν πεθαίνει ποτέ. Γιατί πάντα έχει τον τρόπο του. Δεν πεθαίνει ποτέ. Μ' αρέσει και να πεθαίνει ο Λούκι Λουκ. Δηλαδή ο Λούκι Λουκ πεθαίνει. Αν συνέχιζε μέχρι τα 72 του να πολεμά του κακοποιού, θα πέθαινε. Άξιστο. Σου θυμίζω επίσης ότι οι άνθρωποι στην Άγρα Δύση δεν είχαν μέσο όρο ζωής πάνω από 35 χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Κατάλαβες τι γίνεται. Αλήθεια είναι αυτό. Στην Άγρα Δύση. Αλλά ο Τζον Ράμπο. Εντάξει. Ο Τζον Ράμπο. Ο αθάνατος Τζον Ράμπο. Εντάξει. Τι ας πω. Μπορεί να χαθεί στο ημίφος. Να χαθεί στο ημίφος μου αρέσει. Ναι. Εκεί στο δάσος. Μάλιστα, να κάνει ένα απολογιστικό στο τέλος, επίσης μου αρέσει. Όχι να πεθάνει τώρα, μην μου λες τέτοια. Φοβάμαι ότι από τη που είναι. Έλα, τελευταίο αίμα. Εντάξει, τελευταίο αίμα πάει για να δείξει το. Εντάξει. Ότι κλείνει ο κύκλος, ρε παιδί μου. Σκέψου πώς συγκινητικά θα κλείσει ο κύκλος όμως, αν ο ήρωας πεθάνει. Εντάξει, δεν το θέλουμε όμως. Κανείς δεν το θέλει. Δεν το θέλουμε τώρα, δηλαδή. Σταλώνε είσαι αφού. Πώς θα γίνει. Εντάξει, είσαι, είναι η αλήθεια. Εντάξει. Συγκίνηση θα έχει, ναι, σε κάθε, ναι, περίπτωση, θα έχει. Είτε έτσι είτε αλλιώς συγκίνηση θα έχει. Όμως μεγάλη συγκίνηση πρέπει να πω ήταν σήμερα, σε τελείως άσχετο θέμα με τον Ράμπο, αλλά μεγάλη συγκίνηση. Σήμερα θυμίζω 74η επέτειος από το οριστικό κλείσιμο, από την παράδοση των Γερμανών, με τον κόκκινο στρατό πλέον στο Reichstag, δηλαδή σημαίνει αυτό. 74 χρόνια, οπότε έγινε παρέλυσμα στην Κόκκινη Πλατεία. Και ενώ γίνεται κάθε χρόνο, ναι, στην Κόκκινη Πλατεία η παρέλαση για τους Ρώσους, θυμίζει τους Ρώσους, δεν είναι δεύτερος παγκόσμιος, είναι ο δικό τους πόλεμος, είναι ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος, mm-hmm, για τους Ρώσους. Λοιπόν, εμφανίστηκε η Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ναι. Μετά από πολύ καιρό, σχεδόν αγνώριστος. Πώς είναι ο Γκορμπατσόφ τώρα η ηλικία? 80? Τουλάχιστον. Ε, εγώ θα λέγα και μεγαλύτερος, πώς είναι. Παραπάνω λες. Δεν το θυμάμαι, θα το δω όμως. Ναι. Θα το δω γιατί έχεις δίκιο να το ρωτάς. Είναι 88. Αυτό σου λέω τώρα. Έχεις δίκιο, ρε εσύ. Είναι 88, κλεισμένα 88. Πώς να μην είναι αγνώριστος άνθρωπος. Πω. Ναι, είναι 88 κλεισμένο. Ήταν σαν υπηρικό καροτσάκι και τον σηκώσανε
ξέρεις, για να πάει πάνω στην εξέδρα. Τέλος πάντων, μετά του πρότεινα να κάτσει εκεί σε ένα πυρικό καρτσάκι, αλλά αρνήθηκε, ήθελε να είναι όρθιος κτλ. Εντάξει. Εντάξει. 88 ώρες. Τρομερά πράγματα. Ναι. 88 Κορμπατσόφ. Δεν μου φαίνεται, κουλό δηλαδή, έτσι. Αλλά τόσο είναι, αν το βγάλει σκέψου. Πόσα χρόνια έχουν περάσει. Ναι, πόσα, 85 ξέρω εγώ, με 91 που ήταν. Ε, βέβαια. 50, τον έκανε, ήταν ήδη ψηλό μεγάλο. Ναι. Δεν ήταν μικρό. Απλώ το θυμάμαι του Ζενάτο μετά που έκανε καριέρα για αρκετά χρόνια και μετά την. Τέλος πάντων την καθαίρεσή του, τέλος πάντων, από το αξίωμα και τον τραγικότερο ηγέτη της νεότερης ιστορίας, ο οποίος τον διαδέχθηκε, τον Μπόρις Γέλτσιν. Το θυμώ τι έκανε, ξέρεις, είχε γυρίσει τον κόσμο, ξέρεις, έκανε ομιλίες, έκανε διάφορα πράγματα. Ήταν πολύ ενεργός δηλαδή πολιτικά ο Γκορμπατσόφ και έχουμε σε αυτήν την εικόνα, από αυτήν την εικόνα έχουν περάσει 25 χρόνια. Ναι, αρέσει. Τρομερό πράγμα. Τέσπα, εντάξει. Ναι, με την κοτσιλιά στο κεφάλι για σένα που το λέω. Ναι, με την ναι, κοτσιλιά. Ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο να βγούμε στα δύο παιχνίδια. Καταρχάς, Βαλένθια Άρσεναλ 1-1 και Τσέλσι Άιντραχτ Φραγκφούρτης 1-0. Τώρα που λες για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου, διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο που έλεγε. Εντάξει, γνωρίζουμε όλοι την ιστορία για το ότι ο Χίτλερ δεν αυτοκτόνησε, αλλά πήγε στην Αργεντινή ναι. και τα λοιπά. Και τον είδαμε εκεί. Η CIA λοιπόν, βγήκαν κάποιοι φάκελοι της CIA, η οποία όντως πίστευε ότι ο Χίτλερ υπάρχει περίπτωση να έχει πάει στην Βραζιλία, στην Αργεντινή, κάπου στη Λατινική Αμερική. Ναι. Γιατί αρκετοί υψηλόβαθμοι Ναζί πήγανε. Ναι, ναι. Όντως δηλαδή, δεν ήταν αβάσιμες πληροφορίες. Απλώς, ναι, συγγνώμη, ολοκλήρωσε και θα σου πω. Αυτό, ότι το πτώμα που βρέθηκε στο Βερολίνο ήταν ενωσοσία του, ότι δεν ναι. ότι διέφυγε, ότι κάποιοι τον υποστήριξαν, ότι είχαν δει κάποιον που του έμοιαζε και εκείνο και την Εύα Μπράουν, αλλά τελικά η υπόθεση έκλεισε λίγα χρόνια μετά γιατί δεν βρέθηκαν αποδείξεις ότι ο Χίτλερ ήταν εκεί. Θέλω να θυμίσω ότι εκείνη την εποχή, κάποιος έγινε ο κακός χαμός. Ναι. Φύγανε, πώς το λένε, προς πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, πολλής λαός το έσκασε για να, ναι. Για να μην συλληφθεί. Αρκετοί επιστημόνοι βρεθήκαν στα εργαστήρια και στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μοιραστούν τις γνώσεις τους στους Αμερικανούς. Αλήθεια είναι αυτό, και κάποιοι συνεργάστηκαν και δηλαδή αφού κρύφτηκαν στην αρχή, ναι. μετά συνεργάστηκαν για αρκετά χρόνια με τεχνογνωσία και διάφορα άλλα πράγματα. Ισχύει αυτό, έγινε σε πολλές χώρες. Η Λατινική Αμερική εκείνη την περίοδο, δυστυχώς, αλλά ισχύει. Ήταν ένα φιλόξενο μέρος για τους ανθρώπους. Ένα μη εχθρικό μέρος, να το πω διαφορετικά. Υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, υπήρχε ένα αρκετά σεβαστός θύλακας ναζισμού στην Αργεντινή ναι. και στη Βραζιλία. Ναι, ισχύει. Ισχύει, οι οποίοι βοήθησαν, υπέθαλψαν όλη αυτή την ιστορία, τη βοήθησαν από μέσα. Ναι, ισχύει αυτό. Το σημαντικότερο είναι ότι το ξέρω τουλάχιστον από την περίπτωση του Άιχμαν, τον οποίο τον συνέλαβαν δεκαετίες αργότερα και έγινε ολόκληρη ιστορία, ότι όντως οι καταγγελίες και οι πληροφορίες έρχονταν σωριδών στις μυστικές υπηρεσίες. Το πρόβλημα των μυστικών υπηρεσιών ήταν ένα, προφανώς να τις αξιολογήσουν, βασικό, και το δεύτερο ότι κυνηγάγαν τόσο πολύ κόσμο σε τόσα πολλά διαφορετικά μέρη που δεν είχαν τους πόρους για να μπορέσουν να ακολουθήσουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Στην περίπτωση του Άιχμαν. Στην καρδιά της Αργεντινής ή της Βραζιλίας να μπορέσουν να κάνουν επιχείρηση. Πρέπει να αφοσιωθεί κόσμος να ακολουθήσει την ιστορία και δεν είχανε. Δηλαδή και η Μοσάντ που έφτασε να συλλάβει, δηλαδή να πάει να παγάγει ουσιαστικά τον Άιχμαν δεκαετίες αργότερα, και αυτοί λέγανε ότι περίπου είπαμε τύπου άντε πάμε να κάνουμε μια ακόμα επιχείρηση, ας πούμε, γιατί. Ναι. Ενώ άλλο του παρακαλούσε και πάτε στη Γιώργη, ρε παιδιά, εκεί είναι. Εκεί είναι, σας το λέω. Είναι, εκεί είναι αυτό. Επίσης το πνεύμα της ζήτησης υπάρχει και εξαιρετική. Είναι η ταινία Τα παιδιά από τη Βραζιλία. Που έχει όλη την ιστορία του Μέγκελε. Ναι. Για όποιον έτσι ενδιαφέρεται. Παλιά ταινία, κλασική, ωραία. Όχι. Ναι, όχι. Όχι. Θυμάμαι την ιστορία του Μέγκελε. Ναι, τώρα, τι να πεις για την ιστορία του Μέγκελε. Φρικτές ιστορίες. Η δημιουργία της Άριας Φυλής. Φρικτές ιστορίες. Η ιστορία του Μέγκελε είναι φρικτή. Ναι. Φρικτή. Γενικώς είναι και άλλα φρικτά. Μου έλεγε πρόσφατα, τέλος πάντων, μπαίνω σε αυτή την κουβέντα, είναι τεράστια. Μου έλεγε ότι είχε πάει στην Πολωνία
επίσης στη Βαρσοβία, υπάρχει ένα μουσείο λοιπόν σχετικό, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, δεν αναφέρθηκε στην κουβέντα και άρα δεν το ξέρω να το πω, ένα σχετικό όμως μουσείο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο, όπου εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια σχέδια του Σπέρ, αν θυμάμαι καλά είναι το επιθετό του, του αρχιτέκτονα του ναζισμού, του αρχιαρχιτέκτονα του ναζισμού, όπου υπήρχαν ολοκληρωμένα πλάνα για το πώς θα ανοικοδομείται όχι μόνο κάθε χώρα που καταλάβαινε, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη μετά την. Ήταν ένα φρικτό πράγμα. Δηλαδή υπήρχαν έτοιμα, ξέρεις, γερμανικά όπως πάτε, οργανωμένα, υπήρχε έτοιμο όλο το αρχιτεκτονικό σχέδιο ανοικοδομείται, το οποίο έλεγε, ξέρεις, φαντάζεσαι, ισοπαίδωση, τα ισοπεδώνουμε όλα και θα χτίσουμε κάτι, ξέρεις, πράγματα φαραωνικά, ας πούμε, τα οποία θα είναι. Θα υμνούν την Άρια Φυλή. Βλέπω ένα διαμάντι τώρα που στην ασφύρωση, δεν το είχα δει. Παρακαλώ. Πανίκα Ψωμιάδη. Λοιπόν, διαφήμιση. Διαφήμιση. Ναι. Είναι ένας κύριος υπάλληλος της καθαριότητας, ο οποίος καθαρίζει μπροστά από ένα αυτοκίνητο, μαζεύει με τη σκούπα. Ναι. Ο οδηγός του αυτοκίνητου πετάει πράγματα έξω από το παράθυρο και ο υπάλληλος τα μαζεύει και αυτά με τη σκούπα. Έρχεται πανίκας. Ναι. Πιάνει τη σκούπα και το φαράσει από τον υπάλληλο, φτιαρίζει μέσα στο φαράσι κάποια πράγματα και συνέχεια φέρνει το φαράσι και τα πετάει όλα μέσα στο αυτοκίνητο του τύπου. Με τσαμπουκαλεμένο ύφος. Ναι, ναι, ναι. Όπου δεν το βλέπουμε, βλέπουμε μόνο το κουστομαρισμένο χέρι του, όπως πρέπει. Και μετά έρχεται και βγάζει ένα πύρινο λόγο. Δεν έχει σημασία, γιατί το βλέπουμε χωρίς ήχο, αλλά δεν έχει σημασία τι λέει. Σημασία έχει. Μπορεί να περιμένουμε αυτό, μήπως εμφανιστεί Γιάννης Φλωρινιώτης κάπου. Ναι, ευχαρίστω. Μήπως είναι οδηγός στο αυτοκίνητο Φλωρινιώτη. Όχι, ρε. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Για να χρονιώτη, αν εμφανιστεί αυτό μόνο με την πέρτα του Σούπερμαν. Για να εκμεταλλευτούμε τις υποκριτικές του ικανότητες, το λέω. Εντάξει, αυτό είναι το τάλαντο. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό το λέω. Το έχουμε απολαύσει και αν το έχουμε απολαύσει το υποκριτικό. Όχι να το ταυτίσουμε με το ρηπαρό οδηγό. Ναι. Μόνο 4 κόμες βλέπω από κάτω. Είναι πέρα φρέσκο. Μόνο 4 κόμες. Μπορούμε να διαβάσουμε την αποθέωση για τον νόμαρχη της καρδιάς μας. Μπράβο κύριε Παναγιώτη, χίλιες φορές σε ένα παρά κάτι αλήτες, κλέφτες, απατεώνες και ψεύτες. Ωραία. Μαζί σου πάμε δυνατά. Μύρισε Ελλάδα. Άλλος φίλος και τους Πακιστανούς, έτσι θα θέλαμε. Δημοκρατία, πολιτισμός. Ναι, βεβαίως. Ανεκτικότητα, σεβασμός στη διαφορετικότητα. Σε πάμε. Μια περίοδο που όλοι μιλάνε για καθαριότητα, αλλά γλύφουν τους βρωμιάριδες για ψήφους, έρχεται αυτό το σποτ για να δείξει τη ρίζα του κακού. Μόνο καθαριότητα δεν φτάνει εάν δεν συμμορφωθούν εκείνοι που δεν έχουν παιδεία. Έβγε Παναγιώτη. Με thumbs up στο τέλος. Κατάλαβες. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Δυστυχώς, τελευταίο σχόλιο. Δυστυχώς, λίγοι είναι αυτοί που νοιάζονται για αυτή την πόλη Παναγιώτη Ψωμιάδη. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Ευτυχώς, εσύ την ανήκεις στη μάζα αυτή. Μαζί σου είμαστε. Τρία θαυμαστικά. Κατάλαβες τώρα γιατί θα βγει τσαρουχάτος. Τα καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις γιατί θα βγει τσαρουχάτος. Ο Παναής. Ναι. Κάποιος μας έχει στείλει εδώ, τι είναι αυτό, έγγραφο της CIA, unclassified. Από το CIA.gov. Το παρακάλαμε τα Wikileaks. Τι έγινε, παιδιά. 2 Ιουλίου του 63, microfilm. Την έχω δει τη φωτογραφία, το μεταξύ, που δείχνει. Δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα, αλλά ποιο είναι η τέτοια. Α, ότι κάποιος ισχυρίζεται αυτός που απεικονίζει φωτογραφία. Ναι, είναι ο Χίτλερ. Ναι, είναι από αυτά τα τέτοια. Που τον. Όχι, παιδιά, τα παιδιά από τη Βραζιλία είναι η ταινία. Αυτή που λέει ο φίλος πρέπει να είναι κάποια άλλη ταινία. Ναι, ο Γερμανός γιατρός. Γιατρός είναι άλλη ταινία. Α, Γερμανός γιατρός, ναι. Ναι. Όχι, άλλη ταινία. Άλλη ταινία, προφανώς πραγματεύεται το ίδιο θέμα. Δε. Ναι. Επίσης εμφανίζεται σε μια άλλη ταινία που πες Netflix, εμφανίζεται και σε μια άλλη ταινία που δεν θυμάμαι τον τίτλο της, εμφανίζεται αρκετά ο Μέγκελε, μια ταινία που δείχνει την νομίζω ότι είναι αληθινή ιστορία και πραγματεύεται την ιστορία της των γυναικών οι οποίες οργάνωσαν την χοροδία μέσα στο Auschwitz. Ναι. Νομίζω ήταν στο Auschwitz-Birkenau, αν θυμάμαι καλά. Και βλέπω τώρα, γιατί δεν θυμόμουν στα παιδιά από τη Βραζιλία, είναι και τρομερό συγκλονιστικό το cast. Είναι Gregory Peck, Laurence Olivier και James Manson. Είναι, εντάξει, είναι. Ναι. Champions League, δεν το συζητάμε. Ναι. Αλφα-αλφα class. Είναι όντως. Τέλος πάντων, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, να ψάξετε, έχει ψωμί. Ναι, να τώρα πλησιάσαμε την κουβέντα με Λατινική Αμερική, γι' αυτό μου ήρθε η ταινία αυτή που είχα δει πιτσιρικά και έκανε τρομερή εντύπωση. Ενώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για όλους,
αν κάτσετε να ψάξετε η ιστορία αυτή. Τι κλεμμένο είναι, κλεμμένο τι είναι, το σπό του Πανίκα είναι κλεμμένο. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Έχουμε καμιά τέτοια παράδοση ως χώρα? Σε λίγο θα μας πείτε ότι και η τέτοια, πώς τη λένε, πώς τη λένε αυτή με τις μελιτζάνες, πάντα ξεχνάω. Ποια ρε παιδί μου, ποιες μελιτζάνες? Έλα μωρέ με τις μελιτζάνες. Ποιες μελιτζάνες? Εντάξει, άστον, είναι πολιτικό άστο. Άστο, okay. Okay. Α, η κερατασία. Όχι, ρε. Θεανό, κύριε Θεανό. Όχι, όχι, η κοπελίτσα, ρε, εσύ. Τις μελιτζάνες, το αυτό το τέτοιο με βιάζει. Το... Η Μαρία Καλογεροπούλου. Ναι, δεν το έχω. Αυτό πώς δεν το έχεις? Κοπελίτσα με τα γυαλιά. Όχι, ε. Όχι. 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 Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτή έφτιαξε ένα σποτ για τον εαυτό της. Αυτή κατεβαίνει με τον κύριο Γερουλάνο. Ναι. Και έφτιαξε ένα σποτ το οποίο είναι πιστή αντιγραφή. Όταν λέω πιστή εννοούμε καρέ-καρέ. Ναι. Τώρα και πώς το λένε, και λέξη-λέξη. Με τα τσατάκια που παίζουν από κάτω. Μια η οποία. Μια ισπανόφωνη Λατίνα, δεν θυμάμαι τι είναι, που είχε όλη ψηφιότητα. Προσπάθησαν πάρα πολύ ωραίο σποτ είχε κάνει, οπότε το πήραμε και το. Καλά, εδώ είχαμε το Θεό. Καλά, το Πόντα τώρα θα πει. Ναι, το Θεό Πόντα. Ναι, εντάξει, ο Θεός πήρε Kevin Spacey. Πήρε Underwood και έκανε λέξη προς λέξη. Εντάξει. Τι συζητάμε τώρα. Θεός Πόντα. Θεός Πόντα και. Σπουδαίος, πραγματικά. Σπουδαίος. Άλλο να παίρνει από πολιτικό και άλλο να παίρνει από σειρά που γύρω από την πολιτική. Είναι ακόμα σπουδαιότερο. Ναι, ναι. Εννοείται ότι ήταν σπουδαίο. Εννοείται ότι ήταν σπουδαίο. Και στην τελική ανάλυση, έλα μωρέ, και ποιο θα έχει δει τώρα το House of Cards? Ναι, μωρέ. Έλα μωρέ. Δεν πήρε κανένα τη Βολιβία, να πούμε, κανένα underground τέτοιο που το έχουν δει 20 άνθρωποι εκτός Βολιβίας. Πήγε μια House of Cards ο Θεός. Έτσι. Α, τεράστιο. Ακόμα ενεργό θέλω να σου πω στην πολιτική σκηνή. Και πώ να μην είναι. Έτσι. Και πώ να. Δυνατός. Δηλαδή, ο Kevin Spacey έβαψε έναν ενεργό, αλλά ο Πόντα είναι και θα είναι. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως και θα είναι, και περιμένουμε να δούμε και την επόμενη έμπνευσή του. Ναι. Να δούμε τι θα είναι. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Θα είναι το επόμενο. Να δούμε. Μπορεί να είναι κάποιος εμπνευστικός λόγος JFK. Είχα ένα όνειρο. Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει ο Πόντας για σένα. Ρώτα τι μπορείς να κάνεις εσύ για τον Απόστολο Πόντα. Και με τέτοια συγκινητικά συνθήματα, κυρίες και κύριοι, θα βρει το δρόμο του. Λοιπόν. 11 η ώρα, πάμε παρακαλώ στο τελευταίο αθλητικό μηνύμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε δεύτερη ώρα Fight Club και έχουμε δύο γκολ στα παιχνίδια. Χρονικά το πρώτο είναι το γκολ του Γιώβιτς, με το οποίο η Άιντραχτ φέρνει το παιχνίδι στο Λονδίνο στην απόλυτη ισορροπία. 1-1, είμαστε σε σκορ παράτασης αυτή τη στιγμή. Και δύο λεπτά αργότερα ο Λακαζέτ με μια πολύ ωραία προσπάθεια μέσα στην περιοχή και ένα ωραίο γυριστό σουτ κάνει το. Σεντρεφορίσιο. Σεντρεφορίσιο, ναι, βεβαίως. 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 Λοιπόν, κάνει το 1-2 και φαντάζομαι ότι τελειώνει. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι, έτσι, και δεν είμαστε τώρα για να λέμε πολλά-πολλά. Ε. Δεν είμαστε για να λέμε πολλά-πολλά. Sorry κιόλας δηλαδή. Τα όλα ανοιχτά. Ναι. Ας πούμε ότι τελειώνει την υπόθεση πρόκριση. Αν και ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Λακαζέτ τον έχουμε λίγο, ξέρεις, τον έχουμε στο μυαλό μας ποτέ ως σπουδαίος σεντερφόρ. Φεύγοντας από τη Λιόν για να κάνει μεταγραφή, ναι, έκανε χρονιές Μπενζεμά φανταστικές. Δεν είναι τόσο παραγωγικός στην Arsenal, αλλά θυμίζω ότι ήρθε στην Arsenal και βρήκε, ή έχει το σπον μαζί τον συναγωνιστή, έχει τον Aubameyang, που είναι θεωρείται πιο βασικός σκόρε της ομάδας. Έχει το Ζιρού, όχι, ποιο Ζιρού, δεν είχε το Ζιρού όταν πήγε. Είχε το Ζιρού, ο οποίος ήταν, δηλαδή, είχε τον αγωνισμό, δεν πήγε ποτέ τύπο ότι είσαι ο βράχος μας, ας πούμε. Είχε και τον Αλέξης. Ήρθε όταν έφυγε ο Αλέξης. Δεν το θυμάμαι τώρα. Δεύτερος χρόνος του είναι τώρα στην. Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν πρέπει να τον είχε τον Αλέξης. Όχι. Όχι. Αλλά αξιοπρεπής. Και στην καριέρα του είναι σχεδόν ένα γκολ στα δύο μάτς. Δηλαδή πολύ, πολύ καλός. Όχι απλώς τίμιος δηλαδή. Καλός, πραγματικά. Όχι τόσο παραγωγικός με την εθνική. Εντάξει, στην εθνική έχει κι άλλο.
τέλος πάντων, αλλά κόσμια στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Εξάλλου, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν σε τεύχος στην εθνική Γαλλία είναι όλοι στη σκιά του μεγάλου Στεφάν Κιβάρας, έτσι θέλω, θέλω να θυμίσω. Και του Ραμί, υπό μία έννοια. Του ποιου? Ποιος είναι ο της Πάμελ Άντερσον? Ναι. Του Ραμί γιατί? Όλη η σκιά του Ραμί. Για το λόγο αυτό και μόνο εννοείς. Α, ναι, ναι, ναι. Τι, πρέπει να είναι αγωνιστική η λόγη. Όχι, όχι. Όχι. Για το λόγο αυτό και μόνο, ναι. Είναι λίγο χαμηλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, επειδή ξέρετε ότι έρχονται οι μέρες, εντάξει, καλή τελική και όλα αυτά, αλλά θυμίζω ότι την Τρίτη έχουμε μάτς. Τρίτη, ναι. Πέμπτη έχουμε μάτς. Έτσι, έχουμε τα σοβαρά τα μάτς. Δηλαδή Eurovision. Λοιπόν, βγήκε σήμερα ένα ωραίο έτσι βίντεο infographic που δείχνει την πορεία των 15 χωρών που συγκέντρωσαν τους περισσότερους πόντους από το 2000 και μετά. Ναι. Εμείς ήμασταν στην κορυφή μία χρονιά, μόνο δύο φορές, το 2005 και μετά το 2011, και γενικώς από το 5 μέχρι το 15. Πώς είμαστε στην κορυφή, αφού πήραμε μια φορά την κούπα? Ναι, αλλά μετράει όλους τους πόντους. Α, όλους, όλους. Όλους τους πόντους. Έτσι. Και από το 5 μέχρι το 15 ήμασταν στην πρώτη τριάδα. Είμαστε. Και σύνολο 2000 με 2018 είμαστε τέταρτοι, έχω να σου πω. Είμαστε. Είμαστε πολύ ψηλά. Του συζητάμε τώρα. Τέταρτοι, έτσι. Και έχουμε πάρει και πολύ κακές θέσεις, αν θυμηθούμε, μέσα σε αυτές τις. Ναι. Τις χρονιές. Έτσι έχουμε μαζέψει 1897 πόντους. Λοιπόν, τώρα ποιοι είναι πρώτοι, δεύτεροι? Προφανώς σκέφτεστε πρώτοι, δεύτεροι, τρίτοι, μα ποιοι είναι οι τρεις που είναι πάνω από μας? Ναι. Λοιπόν, τρίτη θέση είναι η Ουκρανία. Μάλιστα. Με 2.385 πόντους. Δεύτερη είναι η Ρωσία με 2.836. Δεν την είχα τη Ρωσία, πρέπει να σου πω. Ναι. Δηλαδή την Ουκρανία, αν με ρώταγες, θα την έλεγα mm-hmm. κάπου. Και μόνο λόγω Βέρκα Σερντούτσκα και γενικώς το hype. Και Ρίμπακ, mm-hmm. δεν ήτανε, ε? Και ο Ρίμπακ δεν ήταν Ουκρανός? Λάθος κάνω? Λάθος κάνεις. Όχι. Νορβηγός, κάτι τέτοιο ο Ρίμπακ. Δεν το θυμάμαι. Θέσουμε ψηλά και πρώτη είναι, ποια λες ότι είναι? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, πρώτη είναι, κυρίες και κύριοι, η Σουηδία. Μες. Λοιπόν, ο Ρίμπακ είναι Λευκορωσο-Νορβηγός, ναι. Αλλά ήταν με την Νορβηγία, έχεις, ναι. δίκιο. Mm-hmm. Έχεις δίκιο. Πώς τον είχαν πει, του είχα δώσει ένα ωραίο χαρακτηρισμό, ρε, του Ρίμπακ. Αυτός με το πώς τον είχαν πει, το παιδάκι με το ζητιανόξυλο, κάπως έτσι είχαν πει ένα ωραίο, ναι. Λοιπόν, και πρώτη είναι η Σουηδία, 2.851 πόντους. Ούτε τη Σουηδία δεν την είχα. Μήπως μας πήρε η Σουηδία και τις ψήφους Παπαρίζου? Μήπως οικειοποιήθηκε και του Σαντί και την Παπαρίζου Σουηδία για να είναι τόσο ψηλά? Δεν ξέρω, λέω εγώ. Εντάξει. Έλληνες, γρηγορείτε. Γρηγορείτε, Έλληνες. Βεβαίως. Βεβαίως. Νορβηγία ο Ρίμπακ, ε. Ναι, Νορβηγία. Νορβηγία, βεβαίως. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, όπως δίκιο έχει και ο. Δίκιο έχουν και οι τσιτσιπάς χούλιγκανς που μας εγκαλούν. Τι κάναμε πάλι? Διότι λέει, κύριε του Σπόρεφε, ναι. συζητάτε τόσες μέρες αηδίες για ποδοσφαιρικά και άλλα επανάπτυκτα αθλήματα που δεν μπορούν να οργανώσουν ένα μάτς και δεν έχετε βρει να πείτε μια κουβέντα για τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον πορθητή του Εστορίλ. Mm-hmm. Έτσι, και δεν βρήκατε να πείτε μια κουβέντα που ο μεγαλύτερος σύνδεσμος οπαδών έκανε Instagram. Δεν πειράζει, κύριε δημοσιογράφη, δεν πειράζει, κύριε Γκάθι, να δαλόψυχη, θα κερδάμε και για σας, θα φωνάζουμε και για σας, παρόλο που προδώνετε το ίδιο σας το έργο. Όχι να δαλόψυχη, ρε φίλε. Εντάξει, όχι να δαλόψυχη, βάρη. Όχι να δαλόψυχη, όχι. Είναι βάρη. Πρέπει να το πούμε αυτό και. Εντάξει, παρότι στις Τσιτσιπάς Χούλιγκαν συμπαθούμε, όπως ξέρετε, ναι. άστε, τις έχουμε φιλοξενήσει. Βγάλει μπλουζάκια, κάνουν και κοινοφελές έργο. Θυμίζω, έτσι, μπλουζάκια Ρολάν Γκαρό με τα έσοδα να πήγε. Μπήκε. Ο κύριος Σιτή. Μπήκε και μετράει. Μετράει. Μπήκε και μετράει, ναι. Λοιπόν, 2-2 η Βαλένθια με την Άρσεναλ. Μάλιστα, δεν το ράβω καλά. Το είπαμε, ρε παιδί μου. Α, το πάμε στην ευχή.
Άστο να πάει το διάολο. Δεν το ράβω καλύτερα. Και είμαστε στο 58. Πάλι ο Γκαμέιρο. Ναι. Ο οποίος πήγε να τη χαλάσει τη φάση. Γιατί αν ήταν ο Φρέτη, χάλαγε. Ενώ νομίζω μπάλα θα πήγαινε στα δίχτυα. Θα έχουμε τσεκ. Αλλά δεν είναι offside. Εδώ δεν είναι offside. Δεν έχουμε τσεκ, είπαμε. Δεν έχουμε VAR. Α, δεν έχουμε VAR, ναι. Σωστά. Το τελικό μόνο. Ναι, 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 ναι. Ο τελικός του Europa και του ελληνικού κυπέλου έχει VAR. Ναι. Στο ξεκίνημα της φάσης. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει offside, ναι, στο ξεκίνημα της φάσης. Ναι. Όπως το είδαμε από ένα replay τώρα. Ναι. Τώρα, αν ήταν ακριβώς στην ευθεία, ξέρω εγώ τι ήταν, δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Okay. Βοδιά τα υπόλοιπα, ναι, για. Τι εννοείται από πού προήλθε αυτό που λέμε ότι πάντα υπάρχει ενδεχόμενο παράτασης? Τι εννοείται? Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Τι εννοείται? Από πού προκύπτει? Από τη ζωή. Από τη ζωή. Α, σου νομίζουν ότι επειδή το σκορ του πρώτου αγώνα και του δεύτερου ότι αποκλείεται παράταση κλπ. Εντάξει, οκ. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν πειράζει. Άμα δεν ξέρουν, δεν πειράζει. Καμία περίπτωση. Εντάξει, επειδή τώρα αρχίζετε να μας στέλνετε τώρα, πώς το λένε, αστείους υποψήφιους τώρα, πώς το λένε, ένα κύριο που λέγεται Στέλιος, παρένθεση Τιτίκος Περδικογιάννης, τώρα δηλαδή εμείς τι να κάνουμε τώρα. Άμα έτσι τον ξέρουν τον άνθρωπο εκεί πέρα, τι να κάνουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά αν θέλετε να συζητήσουμε, γιατί δεν είναι για να συζητήσουμε, πώς θέλω να πω ότι θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουμε δει την αφίσα του Δημήτρη Κεραϊλίδη. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Δημήτρης Κεραϊλίδης, να θυμίσω, συνάδελφος. Mm-hmm. Έτσι. Κάποτε νομίζω κιόλας είχαμε εμφανιστεί σε μια εκπομπή. Κάποτε. Τώρα που το λες. Τώρα που το λες. Γιατί θυμάμαι ένα συνεργείο να έρχεται, θυμάμαι. Προσπαθούσα να κάνω μια. Δεν θυμάμαι. Ένα βράδυ. Ναι, ένα βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Πολύ βράδυ δηλαδή. Ναι. Ένα βράδυ που βρέχε, ναι. Ναι, ναι. Που βρέχει μονότονα. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρης Κεραϊλίδης, λοιπόν, θέλω να σας πω, συνάδελφος δημοσιογράφος, ο οποίος, επειδή λέμε τώρα έκανε, ξέρω εγώ, ο καθένας τι έκανε τέλος πάντων και αντιγράφει ο ένας τον άλλον, Δημήτρης Κεραϊλίδης, μεγάλη αφίσα, έτσι, στον Δήμο που κατεβαίνει, που είναι, συγγνώμη να σας το πω για να μην τα λέω, για να μην τα λέω στα κουτουρού. Κατερίνη δεν είναι. Κατερίνη, ναι, νομίζω ότι είναι Κατερίνη. Ναι. Νομίζω ότι είναι Κατερίνη. Μισό λεπτό απλώς θέλω να το βρω για να θέλω να βρω ακριβώς την αφίσα για να σας πω τι έχει γίνει εδώ πέρα τώρα το φανταστικό, το Ρικ Αστλεϊκό, που εντάξει κάποιοι το ξέρετε, αλλά κάποιοι το αγνοείτε. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα που δεν το βρίσκω. Θα το βρω. Με συγχωρείτε τώρα, γιατί είναι τώρα πολύτιμος ραδιοφωνικός χρόνος αυτός. Δεν πειράζει. Αλλά πρέπει να βρω την αφίσα ακριβώς για να σας την δείξω, για να σας την πω μάλλον. Πού είναι τώρα η αφίσα τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό? Βρες το με την ησυχία σου. Γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα? Θα τη βρω, δεν μπορεί να είναι μακριά. Γιατί πρέπει να τη διαβάσω. Γιατί υπάρχουν, ξέρεις, άνθρωποι που νομίζουν ότι έχουν έμπνευση και άνθρωποι που έχουν πραγματικά έμπνευση και κατεβαίνουν για δημοτική συμβουλή. Εντάξει, ωραία, τα αυτά, ο καταγής που μας στέλνετε και τα φανταστικά που κάνουν και η διασκευή του μαμά και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά εδώ μιλάμε για αφισάρα. Την οποία δεν γίνεται. Εντάξει, κάπου θα τη βρω, παιδιά. Κάπου κάποτε θα τη βρω. Σε κάποια φάση θα τη βρω. Δεν ξέρω πότε όμως. Τι θα γίνει τώρα? Συγγνώμη τώρα, αλλά έχω σκουλάω και έχω φτάσει ένα μήνα πίσω και δεν μπορώ να τη βρω. Δεν τη θυμάμαι απ' έξω. Με συγχωρείτε τώρα, ξέρω ότι δεν είναι ωραίο αυτό. Έχεις μπει στο Facebook του, που έχεις μπει? Ναι. Και είναι τόσο παλιά δηλαδή, ενώ δεν είναι... Τι να έχει βγάλει? Δεν εννοείς αυτήν εδώ? Ναι, αυτή εννοώ. Αυτή είναι. Ωραία, πέστε. Μπράβο. Πέστε, εσύ που το έχεις. Πέστε. Λοιπόν, είναι Δημήτριος Π. Κεραϊλίδης για δήμαρχος Κατερίνης, ο οποίος ποτέ δεν θα τα παρατήσει. Έχει κουτάκια που κάνει τικ, ναι. Τικ. Ποτέ δεν θα σου πει ψέματα, ποτέ δεν θα σε πληγώσει, ποτέ δεν θα σε απογοητεύσει
και ποτέ δεν θα σε πουλήσει. Mm-hmm. Είναι κάτι αντίστοιχο που είχε με το Rick Astley, ότι ναι, never gonna give you up, έτσι, let you down, I'll desert you κλπ. Ναι. Σοφόν το σαφές. Έτσι. Λοιπόν. Επίσης μαθαίνω τους φίλους ότι υπάρχει στο διδημότυχο υποψήφιο 92 ετών. Και μπράβο του. Μπράβο. Μπράβο. Και μπράβο του. Έβγε. Γιατί όχι. Όχι, αυτό με τη Βέσπα δεν τον έχουμε δει. Mm-hmm. Αυτό με τη Βέσπα δεν τον έχουμε δει. Είναι η αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω κιόλας που ποντάρουν όλοι αυτοί. Γιατί χορηγούμενες βλέπω πολλές. Δεν ασχολείται κανένας. Και ωραία, θέλω να πω βίντεο που τα βλέπουμε. Ναι, είναι ωραία. Το θέμα να τα δουν οι δημότες. Τα βλέπουν και οι δημότες. Άμα τα βλέπουν, εμείς τα βλέπουν οι δημότες. Τα βλέπουν. Εντάξει, άμα... ο δημότης που θα το πάρει, θα το στείλει σε ένα φίλο του να πει: Ωπ, δε εδώ πέρα ο δικός μας τι έχει κάνει. Ενώ ρε, που θα το θυμάσαι μέχρι να φτάσει η ώρα της κάλπης. Άμα έχει γράψει καλά, γιατί να μην το θυμάσαι. Θα θυμάσαι. Δηλαδή θα ψάξεις να βρεις, δηλαδή ότι και καλά δεν ξέρεις ποιον θα ψηφίσεις δήμαρχο. Δηλαδή, πρέπει να είναι, ξέρεις, και στο συνδυασμό του δήμαρχου που θες να ψηφίσεις. Δηλαδή δεν θα αλλάξεις δήμαρχο. Εντάξει. Για να ψηφίσεις έναν τύπο που έκανε ένα ωραίο βίντεο. Όχι, αλλά άμα είναι στο συνδυασμό και ότι ο άνθρωπός μας βάζει για δημοτικό σύμβουλο, θα τον σταυρώσεις. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, για να αφήσουμε αυτό το θέμα, δεν κάνετε να συζητάμε και πολιτικά εδώ πέρα, έτσι κάποιες. Ενδιαφέρουσες συστητικά προσπάθειες αναδεικνύουμε, ουσιαστικά δεν κάνουμε κάτι περισσότερο. Θέλω να μου πεις, ναι, έχουμε φτάσει το 2019. Αλήθεια είναι. Εντάξει. Υπάρχει πολλοί κόσμος, δεν λέω εμείς, υπάρχει κόσμος και κοσμάκης ο οποίος συγκεκριμένα θέματα, ρε παιδί μου, αισθηματικά τα έχει λύσει. Γιατί του τα λύνεις το Ιταλί, μεγαλώνεις και σκεταλύνεις αυτά τα θέματα. Ναι. Λοιπόν, πώς γίνεται ναι, τη 2019 να κυκλοφορούν ακόμα άρθρα με τίτλο «Πώς να κάνω σεξ με τον κολλητό μου χωρίς να τον χάσω». Τι σου κάνει εντύπωση. 2019. Ναι. 2019. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν ακόμα και εδώ πέρα μηνύματα και λένε: Η κολλητή μου, η καλύτερη μου φίλη. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Μαλλιά στη γλώσσα μας, εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, 18 χρόνια έχει μαλλιά στη γλώσσα μας, δεν υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι. Που σου λέει: Ναι, γιατί το λέτε αυτό, εγώ έχω την κολλητή μου και ξέρω εγώ αυτό. Πόσες φορές έχει τύχει να το συζητήσουμε, ακόμα και τώρα μπορεί να έρθει ένα μήνυμα, τι είναι αυτά που λέτε. Βεβαίως και υπάρχει, μπορεί να υπάρχει φιλία ανάμεσα άντρα και γυναίκα. Εγώ έχω την κολλητή μου με την οποία ποτέ δεν, αυτό κτλ. Τι να συζητήσουμε. Είναι οι flat earthers του έρωτα. Μ' αρέσει. Μπορείς να βγάλεις άκρη με τους flat earthers και να τους πεις παιδιά, ξέρετε κάτι, γίνεται στρογγυλή. Όχι, θα σου πούνε. Αντίστοιχο, κι άλλος είναι flat earthers. Όχι, σου λέει. Αυτό που λες δεν ισχύει. Εγώ θα σου πω. Ναι. Μ' αρέσει. Ναι. Okay, εντάξει, το δέχομαι. Ναι. Το δέχομαι. Λοιπόν, το δέχομαι και περνάω στο πλέον αδιάφορο θέμα της ημέρας. Ναι. Που όμως κάτι μας λέει, ενώ τα παιχνίδια παίζονται συνήθως έτσι, Βαλένθια Άρσεναλ 2-2 στο 67, ακριβώς στο ίδιο χρονικό σημείο, Τσέλσι Άιντραχτ Φραγκφούρτης 1-1, εδώ είμαστε στο σκορ παράτασης. Θα σου πω ότι η Βαλένθια το ψήνει το τον γκολ, έτσι. Το ψήνει, είναι εκεί γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε τώρα να πούμε για διάφορα κόλπα, ναι, τα οποία ανακάλυψαν διάφορες εταιρείες για να ερεμούν τον κόσμο, ναι, όταν είναι στην ουρά. Μερικές φορές δεν σκέφτομαι αυτά. Η ουρά είναι ένα πράγμα στο οποίο νευριάζουμε όλοι, δηλαδή σε όλους μας τη δίνει. Και μέσα στην πορεία του χρόνου υπήρξαν συγκεκριμένες εταιρείες, άνθρωποι, οργανισμοί, οι οποίοι το έλαβαν σοβαρά αυτό υπόψη τους και κάναν κάτι γι' αυτό. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο άρχισαν να χτίζουν ουρανοξύστες και διάφορα τέτοια. Ναι. Οι ουρανοξύστες λοιπόν, 40-50 ορόφων, ας πούμε, είχαν τα αντίστοιχα σανσέρ. Και ενώ τα φτιάξαμε όλα ωραία και τα λοιπά, μετά να σκέφτεται ότι έχουμε ένα θέμα τώρα, περιμένει κόσμος. Ο άλλος πηγαίνει στο δεύτερο, άλλος στον τέταρτο, άλλος στον δέκατο και γίνεται τις μουρλές. Θα πάει στο πεντηκοστό. Ναι, και αρχίζουν και κάνουν παράπονα. Ναι. Πλέον. Και τι κάνανε στην Αμερική. Τι? Μαζευτήκα και είπαν, παιδιά, πρέπει να το λύσουμε το θέμα. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να έχουμε αναμονή στα σανσέρ. Και τι κάνανε. Βάλαν καθρέφτες, όχι μόνο μέσα στα. Αλλά βάλαν καθρέφτες απ' έξω. Ναι. Ώστε σου λέει ότι κάπως θα περνάει η ώρα πιο ευχάριστα.
Αν κάθεσαι και κοιτάζεις τον καθρέφτη, κάπως που φτιάχνεις τα μαλλιά σου, φτιάχνεις τα ρούχα. Να σου δώσουν κάτι να ασχολείσαι. Ναι, θα μπορούσε και αυτό να κάνει ένα σασέρ που να πηγαίνει μόνο ξέρω, από το 40 ως το 50 όροφο για να μην. Εντάξει. Ναι, από το να κάνει καθρέφτες και να περιμένει ένα τέταρτο άλλο. Ένα τέταρτο να χτενίζεται. Σωστό. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, στα σούπερ μάρκετ αντίστοιχα. Στα ταμεία, ας πούμε, συνήθως υπάρχουν ουρές. Έτσι ψάχνουμε. Το ξέρω, το γνωστό. Πηγαίνεις από ταμείο σε ταμείο, από ταμείο σε ταμείο και κάθε κοιτάς δεξιά-αριστερά πού μπορείς να πας, ποιος έχει λιγότερα πράγματα στο καλάθι του και πού θα εξυπηρετηθείς, πώς το λένε, πιο συχνά. Mm. Λοιπόν, εκεί τα σούπερ μάρκετ, το ξέρετε λοιπόν. Γκολ 1-3 η Arsenal μόλις. 2-3. 2-3, συγγνώμη. Ναι. Κλείνει οριστικά εδώ το θέμα. Πάμε Young και κλείνει οριστικά το θέμα. Arsenal λοιπόν. Έχουμε την πρώτη ομάδα του τελικού. Περιμένουμε να δούμε τη δεύτερη. Mm-hmm. Και κάνουν αυτό που ζούμε όλοι στα ταμεία. Τι κάνανε για να σε απασχολούν στα ταμεία? Βάλανε εκεί τα stand με τις τσίχλες, καραμελές, τις μπαταρίες. Και να χαζεύουν, αλλά και να τσιμπάνε. Και να τσιμπάνε κάτι τις και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εγώ πρέπει να πει κανένα σατανικό κόλπο ότι βάλουν ωραίες γυναίκες στα ταμεία για να κάθεται να χαζεύουν. Αλλά πηγαίνουν πολλές νοικοκυρές, οπότε δεν έχει και νόημα. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή θα πρέπει να το μοιράσουν να βάλουν ωραία παλικάρια, ωραία αγόρια, ωραία κορίτσια, να πηγαίνεις τουλάχιστον να λες ότι ναι, περιμένω, αλλά. Αλλά κάτι γίνεται. Γίνεται δουλίτσα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, επίσης σε κάποια αεροδρόμια ο κόσμος γκρίνεται καθώς να παραλάβει βαλίτσες. Εντάξει, το γνωστό. Σκέφτηκα τι να κάνουμε. Να κάνουμε σε κάποια φάση, λέει ρε παιδιά. Λέει, από εκεί που τους αφήνουμε. Ναι. Από την πύλη άφηξη δηλαδή, μέχρι να πάνε εκεί που να παράγουν τις αποσκευές τους, περπατάνε ένα λεπτό. Ναι. Δεν τους το κάνουμε 6-7 το περπάτημα. Να δεις τι ωραία. Ωραία ιδέα. Τους το κάνουν 6-7, οπότε να περιμένουν. Περπατάνε ένα λεπτό και περιμένουν 10, περπατάνε 7 λεπτά και περιμένουν 7 λεπτά και περιμένουν 3. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Έξυπνο. Μονταδόρικο. Ειδικά για κάποιον που πονάνε τα πόδια του ή έχει προβλήματα. Για πάρα πολύ ωραία να περπατήσει 7 λεπτά για να πάρει τη βάλιτσα του. Καταπληκτικό. Έτσι. Λοιπόν, και το καλύτερο όλο που το άφησα τελευταίο. Είναι αυτό που έκανε η Disney. Ναι. Στα δικά της παιχνίδια, στα πάρκα εκεί πέρα, στην Disney, στα αξιοθέατα κτλ. Πρώτα έκατσαν και παρακολούθησαν. Τι γίνεται με τις ουρές. Στην αρχή λοιπόν τι κάνανε. Ξεκίνησαν και κάνανε ελικοειδείς ουρές. Mm-hmm. Δηλαδή για να μην φαίνεται το πραγματικό μήκος της ουράς, την κάνανε να είναι λίγο ζιγζάγ. Ένα αυτό. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούσαν και πολλοί λέγανε για να το παρακολουθήσουμε, να δούμε λέει, τι γίνεται. Και παρατηρήσαν λοιπόν το εξής. Ότι όταν κάποιος έχει να διαλέξει ανάμεσα σε μια ουρά η οποία έχει ας πούμε 10 άτομα, ναι, αλλά κινείται σχετικά αργά, και μια ουρά που έχει 30 άτομα αλλά κινείται πολύ πιο γρήγορα, ο κόσμος επιλέγει την πρώτη. Mm-hmm. Όπου βλέπει λιγότερο κόσμο. Δηλαδή. Ναι. Ναι. Παρότι αισθάνεται ότι σίγουρα και θα καθυστερήσει περισσότερο, σου λέει ότι επειδή είναι λιγότερη, τελικά φτιάχνουμε στο κεφάλαιο το σενάριο ότι θα πήγαινε εκεί. Οπότε, τι συμπέρασμα βγάλανε από αυτό? Ότι ο κόσμος κρατάει στο μυαλό του μόνο τις τελευταίες στιγμές της αναμονής του σε μια ώρα. Mm-hmm. Και τι κάνανε με αυτό? Αρχίσανε και βγάζανε χρόνους αναμονής, δηλαδή εκτιμόμενος χρόνος αναμονής στην ουρά, μεγαλύτερο του πραγματικού, mm-hmm, έτσι ώστε ο κόσμος να χαίρεται, επειδή θα εξυπηρετηθεί γρήγορα. Φανταστικό. Σατανικό. Τρομερά πράγματα. Ναι. Τρομερά πράγματα του marketing. Λοιπόν, 11:30 κυρίες και κύριοι. Βαλένθια Arsenal 2-3. Chelsea Άντραχτ Φρανκφούρτη 1-1. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων τραγουδάκι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, 80 λεπτό στους ημιτελικούς του Europa League, τους δεύτερους ημιτελικούς. Βαλένθια Arsenal 2-3. Chelsea Άντραχτ Φρανκφούρτη 1-1. Chelsea πιέζει. Είναι η αλήθεια, για να βάλει το γκολ που θα τη στείλει στο τελικό. Αλλά σου λέει, αν πάμε παράταση, αυτή θα μας αραλιάσει το τρέξιμο. Ναι. Δεν είναι για να το ρισκάρουμε. Δεν έχουν και άδικο να το σκέφτονται. Έτσι. Εντάξει, λέει κάποιος, διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο, τραγουδάκι, μέσο όρος αναμονής 10 λεπτά, αλλά επιστρέψατε σε 6. Τι marketing έχετε, ρε αλήτε. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Πριν από κανένα μήνα, λέει, είδα Άλισον Μουαγιέ στο BBC. Ναι. Σκίζει χασέδες, έχει αδυνατήσει, είναι τρομερή και η φωνή φωνάρα. Εντάξει, φωνή. Καλά, φωνή, εντάξει. Τι να πει κανείς για τη φωνή. Ναι.
Μεγάλη πικρή αλήθεια. Σε κάθε ταξιδιωτικό γκρουπάκι θα υπάρχει ένας φαφλατάς ξερόλας που νομίζω ότι όλοι θέλουν να τον ακούν να μιλάει. Ο οποίος επίσης έχει πάει, έχει ξαναπάει, ξέρει εκείνος και ξέρει. Πράγματα που δεν ενδιαφέρουν στην πραγματικότητα κανέναν. Δυστυχώς, ναι, είναι. Ναι. Δυστυχώς, ναι. Στο σούπερ μάρκετ διαλέγουμε την ουρά με τα καλύτερα ποπουδέλια και κρατάμε το καλάθι μας μπροστά μας με τα δύο χέρια για να το κοιτάμε τάχα μου. Ο ταραμάς και η μαγιονέζα δεν είναι φίλοι. Υπογραφή είναι αυτό. Φαντάζομαι, ναι. Ναι. Όταν είμαστε μόνοι μας, ναι. Ναι. Όταν δεν είμαστε μόνοι μας, χρειάζονται διάφοροι λιγμοί. Δηλαδή, συμβαίνει και πάλι. Ναι. Χρειάζεται να μου δώσεις μία κρότου λάμψης, τέλος πάντων. Έτσι. Έτσι. Κάποιες φορές λέει πολύ απλά: λυπάμαι τα παιδιά μας που δεν θα δουν ποτέ στη ζωή τους παίκτες της κλάσης του Γονδουλάκη, του Κουμουρτζή, του Χάρη Παπά και του Κίνγκ του Ιωνικού. Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε κάτι. Όχι. Μια κίτρινη στον αθπηλικό έτα. Αυτό. Δάχεις. Δεν βλέπω κάτι περισσότερο από αυτό. Ο, κόκκινη ήταν αυτό, γιατί κίτρινη. Κοίτα εδώ. Ναι. Μιλάμε μετά, πες στο γόνατο. Ναι, ήταν κακό, πολύ κακό. Ναι. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Δεν ήταν πολύ κοντά διαιτητής, δεν ξέρω αν δεν το έδωκα, αλλά ήταν σε μυστήριο σημείο, αλλά κόκκινη, παιδιά, αυτό είναι κόκκινη τώρα. Ναι. Προτεταμένο πόδι και στο γόνατο μιλάμε. Ψηλά. Αυτό που λέει ο Στάθης, που λέει ο Τσαούς περίμενε το 2-3 για να πιστεί ότι θα περάσει η Άρσεν, αλλά δηλαδή στο 2-2 υπήρχε αμφιβολία. Μάλλον δεν έχει τσάπιο λέει χθες και προχθές. Μάλλον. Πρέπει να άλλοι πεζνάσουν στο δρόμο, κάτι πρέπει να έκανε άλλο. Δεν έχει, δεν έχει δει. Μαθαίνω ότι αναβάλλονται τα playoff. Τρελαίνομαι. Βλέπω ότι σοφάρισε η Άρσεναλ. Ανασένω βαθιά. Ανοίγω Masterchef, συνειδητοποιώ ότι δεν υπάρχει ένταση στο κράμπλ. Ηρεμό. Έτσι. Το ότι θα έχει περισσότερους αστυνομικούς από φυλάθους στο τελικό μου θυμίζει 2003 η Ελλάδα να έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνονται πορείες με 5.000 διαδηλωτές και 7.500 αστυνομικούς. Λέει ο Προβατίνα Τέρνα. Ναι. Λοιπόν, αν υπάρχει αρχείο με τις εκπομπές μας περίοδου 2001-2002-2003, κάπου πρέπει να υπάρχουν και αυτές. Ναι. Κάποιες τουλάχιστον. Στο φόρουμ εκεί, στο FightLab.gr, στη σχετική ενότητα στο αρχείο, και πιθανώς να βρει σιρότα και τα παιδιά είναι όλοι φιλικοί, θα εξυπηρετήσουν. Mm-hmm. Θα απαντήσουν, θα εξυπηρετήσουν. Στο μέλλον, λέει, επειδή δεν βλέπω το Σταλόνι να εγκαταλείπει, βλέπω να βγαίνει Ράμπο που βρισκόμενο σε αναπηρική καρέκα θα έχει προσαρμοσμένα οπλικά συστήματα και θα θερίζει. Δεν θα κάνει τέτοιο Σταλόναρο. Σταλόναρο θα την κλείσει την ιστορία εδώ. Όχι. Ο Τζον Ράμπο, τελευταία σκηνή, ξεκουράζεται σε κουνιστή καρέκλα στο Λιοβασίλεμα πετώντα φελού σε βαρέλι. Ούτε αυτό. Παιδιά, η λέξη Ράμπο και κουνιστή, έστω και μια καρέκλα, δεν μπορεί να μπαίνει στην διαπρόταση. Αφήστε τα αυτά. Και ο Βλατέβες λέει: όπως και ο Χριστός παρέδωσε το πνεύμα του στον πατέρα μόνος του, έτσι και ο Ράμπο θα επιλέξει πότε, πώς και αν θα παραδώσει την ψυχή του. Γιάννη, σε παρακαλώ, πες γρήγορα ότι η Τσέλσι είναι αδύνατο να περάσει τον τελικό. Το κασέρι είναι πολύ. Θα στείλω μερίδιο μέσω τριλημάτων. Λέει ο Τσόκο Σιμεώνε. Κοιτάξτε τώρα γιατί έχει κερδίσει το φάουλ η Άιντραχτ. Και είναι σε καλό σημείο. Λοιπόν, να δούμε εδώ τι γίνεται. Δεν γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης, Βλάτ Τέβες, που ασχολείται πολύ με το θέμα βουπουπού, λέει ότι υπάρχει YouTube-ικό κανάλι World War II, ολογράφος, όλο αυτό, με εβδομαδιαία κάλυψη βουπουπού συν special επεισόδια. Για όσους ενδιαφέρεστε, βεβαίως να το πούμε γι' αυτό. Εννοείται. Κύριε Κώστα, θέλετε να κατεβούμε ομάδα βόλεϊ δωματίου εσείς, εγώ, Νίκος από Νέο Ηράκλειο και Μινάς Παγκράτη, Ροδρίγο, 1.73, Λατίνος χορευτής, άτριχος φέτες. Υπάρχουμε και εμείς που αναπολούμε ακόμα την κλάση του Πέτρου του Πασαλή, του Γιώργου του Φαμέλη και του Γιώργου του Τσιμπίνη. Ποιος είναι Τσιμπίνης? Έλα ρε Κώστα, ποιος είναι ο Γιώργος Τσιμπίνης? Μωρή Λαρισάρα, ποιος είναι ο Γιώργος Τσιμπίνης? Εντάξει, τώρα που το πες θα το έλεγα στο σχολείο, αλλά με αναγκάζεις να το πω τώρα. Με αναγκάζεις αυτή τη στιγμή. Γιατί με τσάντησες τώρα. Ποιος είναι ο Γιώργος Τσιμπίνης? Πού μεγάλωσες εσύ, ρε φίλε? Τι έβλεπε όταν ήσουν μικρός? Τι Bundesliga, τι έβλεπε όταν ήσουν 10 χρονών? Πες λοιπόν, σε αναγκάζαν, ναι. Λοιπόν, να πω ότι αύριο και αν όλα πάνε καλά και άλλες Παρασκευές του Μαΐου, αλλά αύριο
εδώ στο Fight Club. Εσείς όλοι λάτρεις 80's, 90's, εσείς που νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα. Λοιπόν, αύριο εδώ στο στούντιο θα βρίσκεται ο μεγάλος Ζάστρο. Θα βρίσκεται ο μεγάλος Ζάστρο, αυτό έχω να πω. Και εκτός από την κουβέντα μας και τα λοιπά, την δεύτερη ώρα θα έχουμε quiz, θεματικό quiz. Λόγω του τελικού του κυπέλου του Σαββάτου θα έχουμε θεματικό quiz, τελική κυπέλου Ελλάδας. Σας το λέω από τώρα. Θα σας πούμε το φορμά αύριο, όχι σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, και θα βγάλουμε κόσμο στο τηλέφωνο και θα δώσουμε και κάτι της. Mm-hmm. Εντάξει, οπότε προετοιμαστείτε. Mm-hmm. Θεματική. Σπουδέ, αύριο, ναι. Εδώ, μεγάλο Ζάστρο. Αυτά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Με τούτα και με εκείνα, λέει ο Τραγανός Δέλλας, πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να μην πάρουμε τη διοργάνωση του γύρω 2028. Ο κεκλεισμένος των θυρών τελικός ίσως μας στερήσει. Ελεφάι, μήνυμα από τον άλλο κόσμο. Θα μας πείτε και φασίστες επειδή πήραμε χρυσό μετάλλιο το 36 στο Βερολίνο και είχαμε πατέρα όμπορο όπλων. Ζωά Χαβελάνς. Ναι. Άσχετο με αυτά που λέτε λέει σήμερα, αλλά μόνο εμένα πιάνει κάτι όταν ακούω το Someone Somewhere in Summertime από Simple Minds. Δεν είναι τα μεγαλύτερα τραγούδια των 80's. Όχι απαραίτητα, αλλά αυτό είναι προσωπικό. Αυτό. Δεν είναι κάτι παθομολογούμενο, είναι κάτι στο καθενός την ψυχούλα πως μιλάει. Αυτά. Όπα, κάτσε, συγγνώμη. Καλά, λέει όπως ο Κόκκινος Σκιατάρη καταρχάς. Θα είχε ενδιαφέρον να κάνετε μια κουβέντα με αντιγραφές και απάτες, αντιγραφές τέχνη, ποδόσφαιρο, πολιτική. Mm-hmm. Ωραίο θα ήταν, δεν ξέρω αν θα βάζει θεματική, αλλά ναι. Έχω δύο συγκλονιστικά νέα τώρα εδώ πέρα, μηνύματα τα οποία δεν τα είχα προσέξει. Ναι. Το ένα λέει, το έχω ένα όνειρο, ναι. Το είχε πει ο Καρατζαφέρης το 2002 όταν πρωτοίδρυσε στο κόμμα του. Mm-hmm. Το είπε κανονικά, λέει, πως το λέει τρεις-τέσσερις φορές και μετά άφησε υπονοούμενα για πολύ και τα λοιπά. Κόβεται εδώ το μήνυμα. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου. Mm-hmm. Αλλά είναι μαγευτικό. Έτσι. Συγγνώμη που γελάω. Αλλά... Ναι. Επίσης, άλλος ακροατής λέει το εξής, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ο Πόντας λέει, είχε βγάλει χορηγούμενο βίντεο στο YouTube που καλούσε Γιουβέντους και Μίλαν να μην κατεβούν στον τελικό του Super Cup που θα γινόταν στη Σαουδική Αραβία. Εκπληκτικό. Και πώς και έγινε ο τελικός. Εκπληκτικό γκολ από Arsenal. Εκπληκτικό. Μπαμεγιάνγκ είναι πάλι. Τριτό. Ναι. Και γιατί έγινε ο τελικός, πώς και έγινε? Γιατί προφανώς οι χώρες αυτές, μάλλον η Σαουδική Αραβία, τους έκοψε το ίντερνετ. Τι να πω. Τους έκοψε το ίντερνετ. Παιδιά, τι λέτε τώρα, τα βγάλαμε το στο μυαλό μας τα σχόλια κάτω από τη διαφήμιση του Πανίκα. Πλάκα κάνετε. Δεν έχουμε να κάνουμε. Πλάκα κάνετε. Ότι τώρα. Τέσσερα σχόλια είχε από κάτω. Με τιμά που ακούγοντας το spot του Sport FM, προσαρμόζουμε το πρόγραμμα με συνεχείς εκπομπές για να σας μεταδώσουμε τον τελικό. Νόμιζα ότι εννοούσε τελικό Eurovision με Fight Club. Με τον Τρακτέρι. Και ο Χόρκε Πάριος λέει: ζούμε για να μας πείτε αύριο στην εκπομπή μας ότι θα είναι ο μεγάλος Γιώργος Μαχλελής. Θα ήταν υπέροχο κι αυτό. Ναι. Θα ήταν υπέροχο. Ναι. Δεν μπήκε αυτό. Τι εννοείς? Μπήκε. Το είπαμε για. Ναι. Όχι απλά μπήκε. Ακόμα κουνιούνται τα δίχτυα. Lovely stuff. Υπέροχος. Λοιπόν, Στράτλι. Για 7 νομά σε ένα δωμά. Ουντός τρες μίλα μπάτσι. Over 9 επαφές. Κοντρόλα λέ κουτάτσι. Ή Ροδρίγο Νίκος και Μινάς. Ξόβεργες μπας και κάτσι. Εντάξει. Για να μην ξέρει το τσιμπίνι θα έπαιζε λάστιχο με τις ξαδέρφες. Όπα ρε. Εντάξει. Θα ξέρω ότι ο Τσιμπίνης έφυγε από τη ζωή του 14. Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Για να μην άνθρωπο λέμε πράγματα, θα το τσεκάρουμε. Ένας φίλος, γύρω στο 2003 στο Δημεθέ Βέρειας ανέβηκε η παιδική όπερα Μπρούντιμπαρ, η οποία είχε παιχτεί στο τρόπο της συγκέντρωσης του Τερεζίν στην Πολωνία από μελοθάνατα παιδιά. Τρεις κυρίες είχαν επιζήσει και ήρθαν στην παράσταση εκείνη από το Ισραήλ. Είμαστε. Λοιπόν, πέθανε 47 του ο Γιώργος, δυστυχώς. Όχι ρε εσύ. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Λοιπόν. Εδώ σε θέλω τώρα. Να απαντήσεις την ερώτηση του Άρη Χάν Σόλο. Και συγκεντρώσου λίγο. Ναι. Είναι το καθαρτήριο των καθολικών η περίτρανη απόδειξη ότι ακόμα και στο θάνατο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την παράταση? Ναι.
Φυσικά και ναι. Φυσικά και ναι. Ναι. Κυρία Κώστα, αν σας κάνω spoiler το τατουάζ ή το survivor, θα θυμώσετε αρκετά ώστε να νιώσουμε την οργή σας. Ροδρίγο, 1,73, Λατίνος άτριχος χορευτής. Εδώ γιατί δεν λέει φέτες όμως. Έφαγες κάτι ανάμεσα στα μηνύματα και κάτι έκανες χιλιά, τι. Έκανες σκεμπέ. Στον Στράτλι λέει, εγώ έλεγα να κάνω μια θεματική για τον Καρχαρία και τον Μπαρμπούνι, αλλά εισμάτιν. Κινδυνεύουν οι νέες γενιές, οι αδαείς, οι μισοπλέμονοι και πού και πού κάποιοι γερόντι. Ναι. Οφείλουμε να το λέμε σοβαρά υπόψη μας αυτό, αυτή την έκκληση. Ναι, ναι. Ο Μουνιές από τη Σαράμπια λέει υπάρχουν δύο τύποι δημοσιογράφων. Όσοι λένε το Παναθηναϊκός ολόκληρο, όσοι το λένε Παναθηναϊκός και η μάνα μου που τους λέει ούνα μου χαθείτε πρωταθλήματα. Άστε. Μεγάλη αλήθεια. Όσο και να έχεις δώσει στο νέτο σου μέσα σε μία μέρα, αν δεις άλλο νέτο που έχεις άχτη και δεν έχεις μπει, θα τον βροντίξεις την ίδια μέρα χαλαρά για το ξένο νέτο. Θα ίσχυε ενδεχομένως αν είμαστε στην κατηγορία αυτή. Υποθετική ερώτηση. Εμφανίζεται ένας χορηγός Eurovision και σας δίνει τρελό ποσό για να κάνετε εκπομπή το Σάββατο. Θα δεχτείτε? Αν νομίζετε ότι για τα λεφτά τα κάνουμε τώρα. Πλάκα κάνετε τώρα. Σπαρά μιλάτε τώρα. Πλάκα κάνετε τώρα. Μας έχετε τύπους που θα τρέξουμε μένα για τα λεφτά. Άμα ήταν η φάση τέτοια θα ερχόμαστε. Όψιμοι ακροατές είστε. Είναι αυτά, ας πούμε. Εντάξει. Ελεφάι. Υπερπλεονάσματα και ανάπτυξη δεν είναι φίλοι. Επιδοτούμενες θέσεις και απασχόληση δεν είναι φίλοι. Φοροελαφρύνσεις και φοριακή δεν είναι φίλοι. Πληθωρισμός και σουβλάκι δεν είναι φίλοι. Θαυμάσια. Σήμερα και σε εντελώς ανύποπτη στιγμή ο Αργύρης από το Σουάν ζήτησε να με ακολουθήσει στο Instagram. Αν δεν είναι συγκίνηση αυτό, τότε τι είναι? Έχεις τα δίκια σου. Από το Σουάν, έτσι. Ναι, ναι. Βεβαίως. Ο ένσχος που γράφω μου σαντέ φλατέρθε λέει η γη είναι επίπεδη, απλά έχει πετσεκάρει λίγο και κάνει κούρμπα. Τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μανούρα. Μανούρα, ναι. Στο παιχνίδι της Arsenal, γιατί έχουμε μανούρα όμως? Επειδή δεν μπορούν να δεχτούν οι άλλοι ότι δεν αποκλειστήκανε. Δεν ξέρω. Τι είναι βαρύ? Δεν είναι. Δεν είναι βαριά του Aubameyang. Κάτσε, τι έχει γίνει τώρα, τι κόσμος έχει πει, έχει μπει πολλούς λαούς μέσα. Αυτό λέω, τι γίνεται ακριβώς? Δεν προλάβα να δω, σήκωσε το κεφάλι μου και είδα όλο αυτό το λαό. Συγγνώμη, να πούμε στο Λονδίνο είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από πέντε. Μήπως το σφύριξε? Δεν ξέρω πότε είναι πολλοί κόσμος μέσα αυτή τη στιγμή. Τις άρεσε να πανηγυρίζουν. Γιάννη Σταυρόπουλε, τι έχει γίνει εκεί στο παιχνίδι της Άρσεναλ με τον κόσμο μέσα? Να μας ενημερώσει. Τελείωσε, πας πριν. Τελείωσε. Okay, ναι. Okay. Γιατί ήταν αυτός ο κόσμος μέσα, δεν ξέρω. Μεγάλη αλήθεια. Ποτέ σε καμία ουρά τράπεζας δεν κάναμε ακριβώς το χρόνο αναμονής που έγραφε το χαρτάκι. Και συνήθως κάναμε περισσότερο και λιγότερο. Λέω, αλλά δεν μπορεί. Εντάξει, αυτή είναι παγκόσμια αλήθεια, νομίζω. Εννοείται. Εννοείται. Τώρα που είπατε για Καρατζαφέρη, θυμάμαι τα απίθανα αφιερώματα. Παρακαλώ, πες το. Αυτό, όχι, το ξεκίνησες, παρακαλώ. Σε Σαρ Αζναβούρ, Πολάνκα κλπ. Στο Τελεσίτη, όπου από τα πολλά παίξηματα η βιντεοτενία χόρευε σέικ, λέει ο Τραγανός Δέλλας. Κυρίως ήταν το ύφος και η φωνή του Καρατζαφέρη όταν μίλησε για τους καλλιτέχνες. Ναι, αρέσει. Είχε και ένα γρέζι φωνή του Καρατζαφέρη όταν μίλησε για αυτά. Ναι. Ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος του Ολυμπιακού και του Ηρακλή ο Έλληνας Ματιέ Φλαμινί? Όχι, δεν ήταν. Sorry κιόλας δηλαδή. Εντάξει, μη λέμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, το ξεφτυλίσαμε. Έχει αναφέρει κανείς ότι ο χαρακτηρισμός μισοπλέμονος ταιριάζει στον παλιό παίχτη της Ρεάλ Σαντιγιάννα που είχε όντως μόνο ένα πλεμόνι? Ότι Αλκάθελ Τζάκη. Και δεν το γνώριζε κιόλας συγκεκριμένα. Να διαβάσω ένα μήνυμα, όχι τόσο για το μήνυμα όσο για την υπογραφή. Το μήνυμα λέει: μετά το διήμερο Champions League με 100.000 κόσμο, 9 και 9 γκολ, όλοι ανυπομονούμε για το ΑΕΚ. Πάμε 120 προσκλήσεις έκαστος. Okay. Υπογραφή είναι Γκιγέρμο Μολίνς, Γκιγέρμο Μολίνς που άλλος αγκαλιάζει. Λοιπόν, τώρα, παρακαλώ, προσοχή. Γκουρού του έρωτα. Ναι. Μασόνε του ερωτισμού που κυβερνά σε όλη τη γη και εσύ ο μικρός Φίλιππος εκεί δίπλα, ζητάω τη συμβουλή σας. Σας είχα ξαναστείλει πριν καιρό να με συμβουλέψετε και ακολούθησα πιστά τις απόψεις σας και εν τέλει επιβεβαιωθήκατε και απλά προχώρησα παρακάτω. Φλιαρό όμως, πάμε στο καινούριο θέμα. Όντας μουσικός και ελεύθερος, αν θυμάστε, μετά από live βγήκα μαζί με τους συνεργάτες μου για ένα χαλαρό ποτό να κλείσει όμορφα η βραδιά μας. Πήγαμε σε μαγαζί πολύ κοντινού μου φίλου που γενικά μαζεύει ωραίο κόσμο και με μεγάλη γκάμα ηλικίας, σημειώστε το. Όσο μιλάμε με τους φίλους και τα λοιπά, έχει πέσει την αντίληψή μου
εδώ και ώρα ότι άγνωστο προς εμένα ναι, το 7,5 προς 8, κοζάρι επίμονα, η παρέα επιβεβαιώνει, ρωτάω το φίλο και ιδιοκτήτη του μπαρ αν τη γνωρίζει, αν είναι θαμόνας και απαντάει καταφατικά, αλλά υπάρχει ένα μελανό σημείο, ότι η ηλικία της είναι πολύ μικρότερη της δικής μου προφανώς, είναι 21, και όσο και να πεις ψιλοκόλλησα. Για να μην τα πολυλογώ, τον Νέτο ήρθε μαζί με τη φίλη της στην παρέα μετά από κάλεσμα του φίλου ιδιοκτήτη, πιάσαμε κουβέντα όλα καλά. Μέσα μου είπα ένα ισορροπημένο 20χρονο, ανταλλάξαμε τηλέφωνα κτλ. Και είπαμε να κανονίσουμε να βγούμε για φαγητό σύντομα. Την επόμενη μέρα βλέπω follow στο Instagram τον Νέτο και σαφώς το δέχτηκα και ως μαθητής του γκουρού μπήκα να το ξεψαχνίσω να χαρεί και το μάτι μου. Αλλά καλύτερα να μην το έκανα. Διότι συνειδητοποίησα κοιτώντας το προφίλ της ότι πριν χρόνια κερνούσα τη μητέρα της. Παρέθεση, ναι, χωρισμένη με παιδί τότε για κανένα εξάμηνο, ενώ τότε τον έντονα σε πολύ μικρή ηλικία και όπως καταλαβαίνετε δεν την είχα γνωρίσει ποτέ. Πάγωσα προς στιγμή και για τις επόμενες 4-5 μέρες μου έστειλε πολύ συχνά ώστε να βγούμε για φαγητό και το απέφυγα με δικαιολογίες τύπου δουλεύω, υποχρεώσεις κτλ. Και ερωτώ. Πηγαίνω για φαγητό με τον Νέτο γιατί ψήνεται πολύ. Ναι. Και κάνω σοβαρό παιχνίδι. Ναι. Ή να μπλεχτούν οι καταστάσεις με τη μητέρα της, οπότε και να κάνω πίσω σημείωση. Η μητέρα της έχει σοβαρή σχέση βάσει των λεγόμενων του Νέτου και εγώ έχω να μιλήσω με τη μητέρα της από τότε που χωρίσαμε. Ωραία. Δεν κατάλαβα γιατί δηλαδή το ένα πρέπει να εμποδίζει το άλλο. Σου είπε κανείς πρέπει να ξανακάνεις κάτι με τη μητέρα? Όχι, αλλά αν μπορούσες. Άλλο λέω τώρα. Πηγαίνεις στη νέα γενιά. Αθλητισμός, νιάτα, κίνηση και ζωή. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να το σκεφτόμαστε. Εγώ λέω ότι σε μια πολύ θετική έκβαση της υπόθεσης πας για μεγάλο τρέμπλ. Τώρα λέμε σε κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα ποτέ να σας το εκφράσω με λόγια και θα έπαιρνα και τεράστια, δηλαδή χαόδη απόσταση. Έτσι. Αλλά λέω ρε παιδί μου. Λέω. Ξέρω, Μητσέτσι πήγε παράταση μέσα σε όλα αυτά. Ναι, δεν θα πήγε. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, λέει ρε φίλος, και που κερνούσε τη μητέρα της, πάντα άμα αγαπήσει μια μάρκα δεν παίρνει και το καινούργιο μοντέλο. Μπράβο. Ρε κουφάλα Βαϊμάκη, διάβασε κανένα τρίλημα, δεν βγαίνω να στείλω τυριά, μαζεύω για μάξι, γκυλοτίνα, εγκυλοτίνα, Στραντιβάριος. Και έστω μην ψαρώνετε με τα μηνύματα που στείλω από παπακαλιά της. Μετά χώσου πήγαινε και τέτοια. Βλέπω εδώ Ζάστρο, έκσταση, συγχαρητήρια Γιάννη για την υπέροχη έκπληξη που μας επιφυλάσσεις. Ναι παιδιά, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές αύριο. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, είμαι βέβαιος. Τελικά με το σουβλάκι τι έγινε, αυξήθηκε? Έρχομαι από Γλασκόβη και ήδη πεινάω. Όχι, όχι παιδιά, όχι, δεν αυξήθηκε. Θα αυξηθεί όμως, μη στεναχωριέστε. Να δούμε. Τι, ξέρω εγώ. Πληροφορίες για το δεν ξέρω, να δούμε, αλλά περιμένω. Κώστα, στο γήπεδο είναι αυτά. Ναι. Ναι, να τον βουτήξει και στην κόρη, διαβάζω κάποια περίεργα μηνύματα. Χώσου, βλέπω εδώ. Πήγαινε. Χώσου κι άλλο χώσου. Μπράζερ το κάνατε και τη μάνα και την κόρη, ήρωας. Έχουν πάρει υλικό για το βράδυ τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Ο λαός. Να μπει σε μαμά και κόρη να τον κάνουμε άγαλμα και να μην ανταλλάξουμε το Μέγα Αλέξανδρο, να τον κρατήσουμε δικό μας το γίγαντα. Δώσε και σώσε και για εμάς τους ανώμαλους. Στο φίλο που αναρωτιέται, επειδή κέρασε τη μαμά, στο παρελθόν θα πω ένα: η ζωντανή με τους ζωντανούς. Λοιπόν, και ένα Στράντλι. Του Σοφοτήμιο ασέβαστη κατάσχεσαν τη Θράκα. Στους βρωμιαρέους ο Ζωρός σκάει μπουμ σε καλάκα. Ή τι είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα? Ρε τι γίνεται. Ήρωας, πολλά ήρωας παίζουν να πούμε. Πολλά ήρωας. Φιλαράκο, εσύ που κερνούσες τη μητέρα, αν πάρεις και τον μπαμπά παίξε κανένα τζακμπότ. Ο Χριστόφορος Πακαλιάς κάπου ρίχνει ένα γλυκό πονηρό χαμόγελο, ναι. Και θυμάται τα παλιά. Ναι, εντάξει. Εγώ εντάξει, θα έπαινα και τη γιαγιά, λέει κάποιος. Έλα, εντάξει. Τροπή. Τροπή. Θα πεις, αυτό που έλεγα εγώ πριν δεν ήταν τροπή. Εντάξει. Όλα. Λοιπόν, Τσέσσε, θυμάται να αρχίσει παράταση το μεταξύ, έτσι. Ναι. Είδαμε και μια παράταση, ρε φίλε. Ναι. Να δούμε κάπου και μια παράταση, έτσι. Δεν τα είχαμε δει αυτά. Δεν είδαμε. Και έχει και αλλαγή η Τετάρτη, δεν έχει πλέον στην παράταση. Πρέπει να έχει, ναι. Σε αυτό το κέρασμα κουμπά όλη η Ελλάδα. Με ένα τόν σε παρένθεση. Κάνε μπούκα στη μάνα και στην κόρη ο άλλος Γιώνας Κόλκα. Χώσου και μόλις τελειώσει πέστης, μπράβο, είσαι καλή σαν τη μάνα σου. Ντροπή. Έλα, ντροπή. Εσύ που μπιχλιμπίδιζες μάνα και πας αντερελικώσεις κόρη. Πάρε σε DVD το κλείσε τα μάτια με ζούνι Παπακαλιάτη.
Πρόσεχε μόνο αν έχει αδερφό και πάθεις κάνα γκολ γκολ, λέει ο Τραγανός Δέλλας. Έμπαινε Γιούτσο. Έτσι. Φίλε μου, ξεσήκωσε την τελείριο ενθουσιασμού. Ναι. Τελείριο, πραγματικά. Ναι. Ναι, 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 δεν το συζητάω. Λοιπόν. Αλλά αυτό ανέβασε το μήνυμα του Γιούργια κλείσμα. Πιάσαμε την κουβέντα εδώ για τους μύθους των 90's. Είναι το Τζαλακώστα Σπίνουλα Χατζηράπτη, το Μέση Ινιέστα Τσάβη των φτωχών και των early 90's. Σε θέλω αύριο εσένα. Εδώ, Γιούργια κλείσμα. Αύριο. Εδώ. Στο quiz. Εδώ. Εσείς για την αυριανή εκπομπή. Μας... Λοιπόν. Εντάξει. Όπα, τι έγινε. Όπα, update. Ναι, 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 ναι. Update. Ναι, ναι. Έστειλα. Δεν είναι παπάτζα, λέει, μιλάω σοβαρά. Μόλις έστειλα μήνυμα στον Κομενέτα στο Instagram και μου απάντησε να κανονίσουμε το Σάββατο το βράδυ. Ορίστε. Οπότε Δευτέρα. Εδώ πέρα. Δευτέρα, έτσι. Δευτέρα. Θέματα. Θέλουμε mail. Θέλουμε εκτενή περιγραφή. Εννοείται. Μπάμπη εκτενές που λέμε. Θέλουμε να είναι το mail. Έτσι. Λοιπόν, άιντε, λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη Σταυρόπουλο και Κώστα Κυριάκη. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και ένα στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο όλοι εδώ. Ναι. Μεγάλη εκπομπή. Καλεσμένος εδώ του Γιάννη Τσαούση Ζάστρο. Όλοι εδώ αύριο. Μην Ζάστρο και κουβέντα και quiz και τηλέφωνα στον αέρα και πράγματα και χαμός θα γίνει. Καληνύχτα. Χαίρετε.